Και έρχομαι και κάθομαι Χρήστο Κιός εδώ πέρα τώρα στο στούντιο του Λίμπερ 107,4, έτσι. Και βλέπω ότι ανοιχτή την καρτέλα με τα μηνύματα. Και γράφει ο άλλος, ο φίλος ο 123, ο 1, 2, 3, δυνατός. Λοιπόν, 6 και 3, ούτε 2 λεπτά λέει δεν ακούσαμε, άρα κανόνες στο δεύτερο. Φίλε τώρα, ποιος Ηρακλής δηλαδή. Εντάξει. Μα να σου πω τώρα κάτι. Δεν υιοθετώ εγώ. Δεν είπα εντάξει ποιο Ηρακλή. Ηρακλή είναι Ηρακλή. Οκ, ιστορική ομάδα, δεν λέω. Αλλά τι θα πουλήσει πρώτα, ρε φίλε. Να έρθει να πουλήσει πρώτα. Εντάξει. 1-6. Εντάξει. Καλό, όχι πω εμεί τα πήγαμε καλύτερα. Με τα χίλια ζόρια 2-1 τον έχει το σπάτον. Εντάξει. Αλλά... πολλά χαρούμενα πρόσωπα είδα εγώ σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε. Αυτά τα σκόρ είναι περίεργα. Δεν ξέρω γεια σας, γεια σας. Χαιρετούμε τους φίλους στο Instagram. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια πολλά σας. Χαρούμενα πρόσωπα. Συγγνώμη που δεν μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά. Κάποιες φορές δεν είμαστε εδώ, έτσι να ξέρετε. Ναι. Γιατί ρωτάει ο λαός και ανησυχεί όντως. Ναι. Τι γίνεται. Καλά. Τι κάνουμε εμείς εδώ, Νίκο Παπαδόπουλε, σήμερα. Έλα μου. Τι θα πούμε μέχρι τις 12. Έλα μου. Θα πούμε πολλά. Έχει πραγματάκια, ρε φίλε. Έχει επιληθεί τώρα ο Νίκος Μουσικής. Έφερε εδώ πέρα κάτι αυτά τα mainstream. Τώρα τη Hot Chili Peppers, give it away. Να πούμε και τέτοια. Λοιπόν... είναι από τις λίγες μπάντες γενικότερα που θα ήθελα να τις δω live κάποια στιγμή. Δεν το έχω καταφέρει. Στο εύχομαι. Πιστεύω ότι δεν είναι όπως παλιά. Ναι. Που πρέπει να πέφτει τρελό ξύλο. Ναι. Έχουν φλωρέψει λίγο, αλλά εμένα μου αρέσουν που έχουν φλωρέψει λίγο, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Έχουν έρθει Ελλάδα. Σίγουρα έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Τελευταία φορά και όσοι ποτέ ήταν. Μαλακάσα. Παλιά πολύ. Μαλακάσα. Ε? Σε καναρό. Ναι. Σε καναρό που δεν θα έρθει. Ναι. Λογικά. Okay. Λοιπόν, Μπαλαντέρ είναι. Στουτγκάρδη δηλώνει παρόν, ρε φίλε, βλέπεις τι γίνεται. Γεια σου, Στουτγκάρδη. Χαιρετούμε. Ωραία. Λοιπόν, Μπαλαντέρ ακούτε. Έτσι. Εντός και εκτός των συνόρων, όπως αποδεικνύεται. Στους 107 και 4. Εννοείται ότι οι αγαπημένοι φίλοι στο Περιστέρι είναι όλοι συντονισμένοι και περιφάμενοι. Πάλι εδώ, πάντα, λατρεμένο πάντα. Περιστέρι. Και αν δεν είναι όλοι, θα είναι κάποιος ο οποίος θα εκπροσωπεί. Λατρεμένο Περιστέρι. Έτσι. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με Χρήστο Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Πάρα θα πάμε και τις 12. Ωραία. Έτσι. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε, θα την κάνουμε εντελώς μη εμπορική την εκπομπή σήμερα. Θα πούμε λέξη για ΠΑΟΚ. Έτσι και όσο δεν είχε αγώνα αυτός, μόνο όλοι οι άλλοι παίζανε σήμερα. Γιατί άλλοι δεν είναι εμπορικοί συνάδελφοι. Ε, ρε φίλε τώρα, εντάξει. Ε, φίλε τώρα, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή. Κάτσε, ρε φίλε, τι εντάξει τώρα, εντάξει δηλαδή. Ο Άρης δεν είναι εμπορικός. Ποιο είναι το μαγαζί που πουλάει πιο πολύ. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Στην πόλη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λόγω της παρουσίας στην κορυφή. Γιατί ο Άρης δεν πουλάει, ρε φίλε. Γενικά. Γιατί ο Άρης δεν πουλάει. Βλέπεις, ο άλλος ρε φίλε 6 και 3 στείλε μήνυμα. Ούτε 2 λεπτά ακούσαμε. Άρη κανόνισε το δεύτερο. Ε, ναι, ρε φίλε δηλαδή τώρα. Εντάξει. Ξεκούρα. Σήμερα έπαιζε με τον Αίτο Σπάτων. Α, και ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με αυτούς. Στο ίδιο όμιλο είναι. Σωστά. Αίτο Σπάτων, Σούλης Παπαδόπουλος. Ναι. Έχει βάλει δικό σου κανένα μόνο πρώτο ο Άρης στο κύπελο και τέτοια. Σίγουρα. Εγώ επιμελούμαι. Ναι, ρε παιδί μου, και έχει βάλει κανένα τέτοιο. Θα σίγουρα θα έχει βάλει. Έβγαλε την υποχρέωση και πλησιάζει την πρόκληση. Κράτησε ένα επίπεδο. Ναι. Κοίτα, εγώ όταν τις περισσότερες φορές επιλέγω εγώ. Προσπαθώ να το κρατάω λίγο. Ναι. Άμα δηλαδή, ας πούμε. Βάλε ρε φίλε ένα εκεί πέρα πρώτο με διαφορά ο Άρης και τέτοια. Καλά, εντάξει. Για τώρα αυτό είναι υπερβολή και το ξέρει. Δεν έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί ρε, για το θεώρησε. Τέσσερι δεν έχει. Τέσσερι έχει. Και ο άλλο έχει ένα μαζί λιγότερο. Εντάξει. Ναι. Λεπτομέρεια τώρα. Με τον Τέλι. Δύσκολα θα περάσει τον Ρουτέλι, να ξέρει. Πότε ρε. Είναι καλό αυτό. Κάπου θα παίξει. 14 Νοεμβρίου. Και στη διακοπή παίζετε εσεί. Ναι. Μην κουραστούν τα παιδιά τώρα. Θα λείπουν και διάφοροι παίξει στην εθνική, ρε φίλε. Ποιο Άρης βρε, λέει ο φίλος Ανδρέας. Ποιο Άρης βρε. Ποιο Άρης βρε. Αυτό για τον οποίο συζητούσε από την αρχή του πρωταθλήματος όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Αυτό ο Άρης βρε. Ένα ναι, κοίταξε. Άσε τώρα να το συζητήσει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις ότι η απόσταση. Άντε, γεια. Η απόσταση, ξέρεις, είναι λίγο μικρή. Τι. Το από πάνω από το από κάτω. Και βλέπω αρκετά καλές ομάδες, φίλε, φέτος. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις. Και ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν είναι κακός. Ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν είναι κακός. Ο Απόλλωνος Σμύρνης. Αυτό πήγα να σου πω. Με το Ματζουράκι πλέον αρχίζει να γίνεται ομάδα. Τον Απόλλωνος Σμύρνης τον είδα λίγο με τον ΠΑΟΚ και τον είδα και με τον Ολυμπιακό που είναι. Οκ. Εγώ με την ΑΕΚ τον είχα δει. Και μου έδειξε μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε στην αρχή του πρωταθλήματος. Είναι καλή φέτος οι περισσότεροι. Είναι λίγο πιο κάτω από ό,τι περίμενα ο Παζιάννενα. Δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε χρόνο. Ναι, σωστά, αυτό να μου πει. Με παρουσία στις πρώτες 5-6 θέσεις. Εντάξει. Ναι. Θα κάνει και μια κοιλιά κάποια στιγμή. Και ναι. Να σου πω κάτι, έχει επιστρέψει και ο Όφη, έχει επιστρέψει και ο Άρης. Εντάξει. Πολλές επαρχιακές ομάδες βρήκαν τη χαρά τους τα τελευταία χρόνια. Ναι. Του Αστέρα δεν του κάθεται τίποτα, αλλά κάποια στιγμή θα του κάτσει γιατί δεν είναι κακός. Έχει καλό προπονητή. Απλά τόσο... τον Αστέρα νομίζω. Καλό προπονητή νομίζω ότι έχει καλή ομάδα. Έχει καλό ρόστερ. Έχει καλό ρόστερ, απλά ο Αστέρα ήταν έτοιμο γιατί το είπε στην αρχή και ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αυτό λέει, και δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Όπως ο Άρης τώρα το είπε σε δύσκολο πρόγραμμα, έχει και τις ατυχίες του. Εντάξει, έκανε. Ποιες ατυχίες έχει, ρε φίλε. Με ξέρει, στην ΑΕΚ ήταν άτυχος γενικότερα νομίζω και κρίθηκαν είτε στις λεπτομέρειες. Αλλά με την ΑΕΚ εντάξει ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήσουν καλύτερο σε ΑΕΚ.
Εντάξει, τα αναλύσαμε τώρα, δεν θα μπούμε σε δικές συντάξεις να πούμε για το Μασβινάκι. Αυτά που ήταν να πούμε τα είπαμε. Εντάξει, ο δεύτερο μήχρονο ήταν λίγο τραγωδία η κατάσταση. Ναι. Λίγο ναυάγιο. Συμβαίνουν και αυτά, ρε φίλε. Κακές βραδιές, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κοίτα, οι ομάδες δεν φτιάχνονται μέσα σε 2-3 μήνες. Θέλουν χρόνο. Η Ρώμη δεν χτίστηκε μέσα σε μια μέρα. Πρέπει να φάνε και καμιά σφαλιάρα που και που. Όπα! Περίμενε λίγο αυτό, εξήγησε το γιατί λίγο παρεξηγείται. Για να συνέλθουν. Ποδοσφαιρική μέσα στο γήπεδο, συνάδελφε. Ναι. Εντάξει, εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης που είναι και μπασκετικός και έχει φωτογραφία του Κώστα Βασιλιάδη με την ασπρόμαυρη φανέλα. Αναρωτιέται. Βάσκος. Ρωτάει. Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον Παπαδόπουλο για το φοβερό σπρίντερ Τζίλο. Ναι. Αναρωτιέται. Δεν θες να απαντήσουμε στον ακροατή. Όταν ασχολείστε μαζί μου. Γιατί ο Κόλακας το έκανε έτσι και δημιουργήσει επικοινωνιακά ένα κλίμα, ρε παιδί μου, για αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Εγώ δεν έχω να απαντήσω τίποτα, φίλε. Τι να έχεις να απαντήσεις, φίλε. Δεν ρωτάει κάτι ο ακροατής, παύλα θεατής ή θεατής του βίντεο. Ναι. Δεν έχεις να πεις κάτι, δηλαδή. Ήταν γρήγορος ή όχι. Έλα. Είχε κακό αμυντικό transition, όσο, όσο γρήγορα κάποια ένα φεγγάρι, όχι πολύ μακριά. Αυτά θέλω από σένα, αυτά θέλω από σένα. Αυτά έλεγε τσατίζουν. Αυτά θέλω. Δεν τσατίζουν, μην ήρεμο. Όσο γρήγορα πηγαίναν ένα φεγγάρι, όχι πολύ μακριά, κάτι βαλίτσες με ρούχα. Ναι. Κάπου ρε παιδί μου εκεί πέρα στην περιοχή της Αθήνας, αλλά τόσο γρήγορα δεν μπορεί να πει. Αυτά θέλουμε από σένα, ρε φίλε. Αυτά θέλουμε από σένα. Αυτά, αυτά. Δεν σχολιάζω και δεν με κάνει, τι να το κάνω. Αυτά. Βλέπεις, ωραία κυμπάρικα, ρε παιδί μου, με απόλυτη ψυχραιμία. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Εδώ καταρχάς γιατί παίζει παντού μπάλα. Δεν έχει δηλαδή κάτι, next top model, κάτι να δούμε σαν άνθρωποι κανονικοί. Δευτέρα τι δεν έχει. Πάει, το χάσαμε και τις δύο μέρες. Τζίνι, τιμή. Το χάσαμε και τις δύο μέρες, δεν είδαμε τίποτα. Έχουμε μείνει πίσω. Εντελώς. Δεν είδα καθόλου κι εγώ. Δεν ασχολήθηκα. Έχουμε μείνει πίσω, δεν έχουμε προλάβει να δούμε για κανένα πρωινάδικο, να δούμε τι γίνεται. Είμαστε στα χαμένα εντελώς. Πίσω από τον κόσμο. Πίσω από τον κόσμο, πραγματικά. Εντάξει, υπάρχει και το YouTube. Για κάτσε να βάλουμε λίγο open. Για κάτσε να δούμε τι παίζει. Ναι, βέβαια. Κουζίνα για δύο. Πολύ ενδιαφέρον. Δήμητρα Ματσούκα, ορίστε. Αυτή η σειρά έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω. Είναι πολύ κολλημένο από πριν. Άλλο είναι. Αυτή η σειρά έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω. Ναι, λόγω. Λόγω επειδή Ματσούκα. Λόγω Ματσούκα, ναι, δηλαδή. Κύριε Μάνο. Ρε, η Ματσούκα έχει να παίξει τηλεόραση, μπορεί και από τότε. Η Δήμητρα Ματσούκα, η σύντροφος του κύριου Κόκαλη. Του κύριου Κόκαλη. Του Πέτρου Κόκ. Του Πέτρου Κόκ. Πέτρου Κόκ. Πίκοκ. Πίκοκ, όπως μου το λέει. Ήτανε. Πίκοκ. Ο Πίκοκ. Είναι ακόμα ζεύγος, δηλαδή. Ναι, είναι κανονικά. Βεβαίως. Ναι. Εντάξει. Είδα χθες λίγο Μουτσινά. Δεν με έψησε και ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, αλλά ίσως ήταν μόνο η μία φορά. Δηλαδή πρέπει να τον δω άλλες δύο-τρεις για να αξιολογήσω καλύτερα. Και κάτι καινούριο, το προϊόν του, ναι, δεν έχει να μου δώσει κάτι. Πάνω κάτω το ίδιο με τα προηγούμενα είναι που έκανε. Εντάξει. Το σκηνικό. Είναι λίγο. Πώς γίνεται να κυκλώνουν όλοι αυτοί, ρε φίλε, φοβερό. Απλά διάβασα, λέει, τα νούμερα, λέει, δεν ήταν καλά, λέει. Ναι. Έτσι λένε. Και μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν άσε τις άλλες εκπομπές, δηλαδή Κοκκινόπουλος. Δεν γίνεται δηλαδή, να μην έχει καλά νούμερα. Εντάξει, γιατί είναι μια σταθερή τώρα, αξία. Δεν ξέρει ο λαός το μαγαζί, δεν είναι. Κάτσε ρε Νίκο, τόσα χρόνια δηλαδή τι βλέπουν. Το Εψιλον έχει ένα κοινό, έχει ένα fan base από πριν. Ναι, αλλά είχε άλλη. Μόνο με το Μένιο, μόνο με το Μένιο, έτσι. Ο οποίος και αυτός βέβαια έχει προσθέσει νέα πράγματα στην εκπομπή του, έχει φέρει τον Πέσκα να το μαγειρεύει. Τα είδα εγώ τώρα, δεν είναι, εντάξει. Έχει κάνει. Μένιο Σαββατοκυριακό. Ναι, έχει φέρνει σέφρε, φίλε. Ναι, έπεσε και αυτό στο τρυπάκι. Βρισκόμενο τις προηγούμενες ημέρες σε μια κοντινή χώρα. Ναι. Κάναμε λίγο μια κουβέντα. Γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν εκπομπές μαγειρικής, φίλε. Δεν ξέρω πώς ζουν. Ναι, αλλά με αυτά που έχει βάλει θα κοιμηθούμε, ρε φίλε. Άστο, Χρήστο να παίξει, άστο. Ροτρίπινγκ. Ροτρίπινγκ παίζει, ρε φίλε. Τι κάνουμε λίγο άνθρωπο, ρε φίλε, να ακούσει λίγο ωραία κιθαρίτσα, λίγο ρο τρίπιν. Εντάξει, από τα ωραία τραγουδία του. Ρε Νίκο, και εγώ τα ακούω αυτά. Αλλά δεν είναι τη ώρα. Η ώρα τι ήδη έχει πρέπει να έχει, ρε φίλε. 10-12 το βράδυ, βραδινή εκπομπή. Έχουμε λίγο ζέστη. Ναι, είναι κλειστό το κλιματιστικό. Έχουμε λίγο ζέστη. Λίγο δηλαδή να κάνει τον άλλο. Να επιμεληθεί αυτού του ζητήματο. Δεν σου είπα να πέσουμε και επίπεδο. Εντάξει. Αλλά τώρα. Μπράβο, ρε Χρυστακιώση, μπράβο, ρε φίλε. Κοιτάξτε το λίγο γιατί έχουμε αρκετή ζέστη. Τα κάνει όλα και σήμερα. Εσύ το μεσημέρι, δηλαδή 31 Οκτωβρίου, έτσι. Προχωρούσα στην παραλία με κοντομάνικο μπλουζάκι και μπουφανάκι και ζεστάθηκα. Σε χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει καθόλου. Δεν γεμίζει πετρέλαιο. Όσο δεν γεμίζει αέριο είναι καλό. Έτσι. Εσύ καλό. Αέριο απλά, το πετρέλαιο. Απλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, τι. Δηλαδή, μπορείτε να προχωρά το 31 Οκτωβρίου και να ζεσταίνεσαι. Να υδρώνει το κεφάλι σου. Δεν γίνεται. Δεν είναι normal. Τέλος πάντων. Οπότε, δηλαδή, εσύ που παρακολούθησες λίγο Open Beyond δεν είσαι fan. Θέλω να δω και άλλα από τα πράγματα που έχει να μου δώσει. Εντάξει, κάθε τι καινούργιο, σταμάτα, θα κοιμηθούμε. Χρήστο, σταμάτα, γιατί με πιάσει μια επινηλία.
Δεν ξέρω, πρέπει από να δω. Τον Αΐτο Σπάτων θα είναι. Ή Σπατών. Σπατών. Όπως Αΐτο Σπατών όπως, είναι. Όπως, Σπάτων, εγώ τον έλεγα. Okay. Όπως μου έστειλε και ένας φίλος μου, λέει τώρα που τους κερδίσαμε θα είναι και τα Σπάτα. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Γιατί λέει, ήταν αίτητη, λέει, τώρα δεν είναι. Καλό. Αυτό το χιούμορ σα. Ναι. Γενικά ήταν η μέρα Κυπέλλου του Παπαδόπουλου. Σήμερα ο Ηρακλής τα πήγε εξαιρετικά. Και μπάσκετ όμως. Είχε και μπασκετάκι, είναι η αλήθεια. Είχε, αλήθεια είναι αυτό. Είχε τον Άρη και με τον Λουκόλευσκη. Και τον Άρη με τον Λουκόλευσκη μία ακόμα. Όχι μία ακόμα, γιατί. Εντάξει. Είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα την Τνίπρο με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν κακό. Γιατί πια. Την Τνίπρο. Καλά που το είπα. Ναι, ναι. Αλλά σήμερα. Και την άλλη εβδομάδα θα πάω στη Φιλανδία. Ή θα έρθει η Λουκόιλ εδώ πέρα. Η Λουκόιλ από ό,τι είδα έχει παίξει, ήταν το τρίτο εντός έδρας παιχνίδι της. Άρα. Τρίτο εντός. Ναι, ναι, έπαιξε τρία εντός το πρώτο γύρο. Ναι. Άρα εμείς μπορούμε να παίξουμε και τρία εκτός. Πρόσεξε με τώρα λίγο. Άκουσε τώρα στη Λουκόιλ και τα, ναι, και τα Μουκόιλ. Παίζει την άλλη εβδομάδα γιατί τώρα έχει κύπελο στο, στο μπάσκετ με τον Κολοσσό στη Ρόδο και μετά έχει το Περιστέρι. Πάρε ένα από τα δύο αυτά τα παιχνίδια για να σε εντάξει. Είναι άσχημα. Ναι, είναι γιατί άσχημα. Αν τα χάσει και τα δύο. Μετά έχεις να παίξεις και με τον Πάοκ στο Παλατάκι και γενικότερα είναι αλλιώς να είσαι στο 2-4-2-5 και αλλιώς να είσαι στο 1-6. Θα έρθει ο Νόντας και θα τα αλλάξει όλα. Να μας τα πεις τα μάτια μετά. Να το βγάλουμε. Έδωσε το OK. Μια χαρά είναι ο Νόντας, ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Γιατί εγώ το περονικά. Δεν ξέρω, το είπες λίγο. Όχι, ρε. Θα αναβαθμίσει επίσης την παρουσία στις, στις εξέδρες. Τώρα, αν παρατηρηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα μία άνοδο στα διαρκεία ή στην προσέλευση του κόσμου στο παλέ. Θα είναι τυχαίο. Να χαρά. Αν έρχεται κιόλας. Να χαρά παίχτης είναι. Εντάξει. Από ό,τι μου έλεγε ο Μουρελής, θες, υπάρχει λίγο ένα ζήτημα με, με φίλους του Άρη, αλλά εντάξει, αυτά νομίζω. Ξεπερνούνται. Δεν είναι. Εντάξει, okay. Εντάξει. Πάνω απ' όλα το καλό της ομάδας. Τότε λειτουργούσε το καλό της ομάδας του εκείνης. Αν θα έρθει στον Άρη, θα λειτουργεί το καλό της ομάδας του αυτής. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι. Μια χαρά παίχτης είναι. Χρήσιμος είναι. Αν και. Σε σχέση με χθες που φαινόταν τελειωμένο, δεν ξέρω κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί σήμερα. Τέλος πάντων, μας θα πει ο Σταμάτης στην, στην πορεία. Θα παίξει το Σάββατο. Με την ΑΕΚ. Ναι. Όχι, ρε. Όχι. Δεν είναι, είναι. Αυτό το μάτς το Σάββατο είναι εδώ. Ναι. Τι ώρα είναι? Στις 6. Την Κυριακή που θα είσαι? Πού να είμαι? Θα είσαι Θεσσαλονίκη. Γιατί τι έχει? Έχει να πάμε πουθενά. Δεν κατάλαβα. Το βαλιτσάκι. Δεν ασχολείστε με τέτοια πράγματα. Το μπάσκετ δεν πουλάει. Τώρα δεν ασχολούμαστε με μπάσκετ εδώ πέρα. Ναι, ρε φίλε, πάω κάει. Ποιο ασχολείται, ρε φίλε. Α, πάρε τα ακουστικά. Α, την Κυριακή, Άρης Ολυμπιακός. Έχω Άρης Ολυμπιακός 7 η ώρα, ρε φίλε. Κυριακή, το ντέρμπι. Ακριβώς. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Κρίσιμο μάτς. Να κάτσουμε τώρα να ασχολούμαστε με πάω κάει. Άσε τώρα. Λοιπόν, West Ham τότε να μην είναι παιχνίδι για το link up στο 39-01. Είναι λονδρέζικο ντέρμπι. Και η Chelsea παίζει σήμερα και η City νομίζω παίζει. Και η Arsenal παίζει. Η City παίζει αύριο. Η Arsenal Chelsea και ποια άλλη παίζει σήμερα? Η Crystal Palace νομίζω. Στα παιχνίδια του, του Link Up. Γενικά είναι εβδομάδα που έχει κύπελο παντού. Η κύπελα τέλος πάντων και στη Γερμανία από ό,τι δεν έχει κύπελο. Έχει ένα ξαναπολί στην Ιταλία. Σήμερα παίζει μίλα με την Τζένοα. Γενικά είναι. Αποθέωση για Γιαννάκη στη Γερμανία. Οπα. Έτσι, αποθεώθηκε από το κοινό της Μπάμπεργκ, λέει ο Δράκος. Βρίσκεται στη Γερμανία και παρακολουθεί την ενεξελίξη αναμέτρηση Μπάμπεργκ με την Λιετ Καμπέλης. Ναι. Όταν έγινε αντιληπτούσα τις κάμερες, ο κόσμος ξέσπασε χειροκροτήματα με τον ίδιο εμφανιστή τους φίλους ομάδας του Νίκου Ζήση. The Dragon. The Dragon, τώρα δεν ξέρει. Ένας θρύλος. Τα άλλα τα φίλια. Κάνει την ομάδα πάλι πρώτη, Παναγιώτη. Ναι. Είχαν υποθεί αυτά πέρυσι, τέτοια εποχή τα λέγαμε. Ναι. Αλλά. Και προμηθεύει ξανανοίξει ρεφέ την Μπεσίκτα. Πάλι νίκησε. Ναι. Τι κάνουν αυτοί. 4-4 με την Μπεσίκτα η οποία okay, έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ και. Από πέρσι το ψάχνει, θέλει να το κατακτήσει το BCL και δεν. Πες τους λίγο ότι είναι Menendez. Δεν ξέρεις καλά, φίλε. Γράφεται με ζήτα στο τέλος. Τι? Γράφεται με ζήτα στο τέλος. Ναι. Άρα είναι Menendez. Αυτό που λέω και εγώ. Αυτό όπως γράφει εδώ και στην άλλη. Α, έχουν γίνει πολλά τώρα σήμερα εκεί πέρα, μην την ψάχνεις. Και το συγκεκριμένο σχολείο Αθηναίος, οπότε μην την ψάχνεις. Α, ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Λοιπόν, stoichiman.gr είναι μαζί μας. Πάντα. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε στοιχηματική επιλογή το έχει η Στοίχημα. Τεράστια γκάμα από επιλογές. 24 ώρες 24ωρο με το live στοίχημα της Στοίχημα. Έχετε την επιλογή του, του cash out. Έχετε 24ωρη υποστήριξη για οτιδήποτε θελήσετε από όλες τις, τις εφαρμογές. Όλα αυτά από, την, από τη στοίχημα.gr. Οπότε έχουμε να πούμε και για Άρη κάποια πράγματα.
Έτσι, για τις ομάδες που αγωνίστηκαν. Αφού με δύο τρία πράγματα για ναι. Έτσι, έχουμε ασχοληθεί και με Άρη. Πού έχουμε ένα σχολείο. Αυτό το τραγούδι κοιμάσαι τώρα. Όχι, με αυτό δεν κοιμάω. Οκ. Okay. Γιατί πριν άκουσε το road tripping και μας είπες ότι κοιμάσαι. Πάρε τώρα εδώ all around the world και σε κομπλέ. Αυτό είναι ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, okay. Έχουμε να πούμε για ομάδες που αγωνίστηκαν σήμερα δηλαδή. Έχουμε και Άρη ποδόσφαιρο και Άρη μπάσκετ και Ηρακλής στο ποδόσφαιρο, ο οποίος. Πότε μου είπανε, είχε 11 αλλαγές. Το και εγώ είχα 10. Ναι. Αλλά εγώ παίζω με τον Αίτο Σπάτων, πες. Άντε, εντάξει. Οι άλλοι παίζανε με τον Ατρόμητο. Ναι. Του Νταμίρ Κάναντι, fair play 0. Καλά έκανε, ρε φίλε. Καλά, εννοείται ότι έκανε καλά, ρε φίλε. Καλά έκανε. Να πάρει ψυχολογία για το μάτσο Σαββάτου. Δεν έχω δει φάσεις, δεν ξέρω. Ούτε και εγώ. Για εκείνο που θα κάνει 3-4 αλλαγές, ναι. Τι να κάνει, ρε φίλε, αποφάσισε τι θέλεις. Θες να παίζουν και αν δεν παίξουν καλά να λες, α, δεν παίζουνε. Θες να μην παίζουν και μετά να λες ότι. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Στο ότι διάβασα ότι λέει στα 5-6 γκολεύεται ο Αμπάρης. Ο Αμπάρης, φίλε. Καταρχάς ξεκινάμε από το νέο ότι ο Αμπάρης παίζει ακόμα. Παίζει ακόμα, όντως. Ξεκινάμε από αυτό πηγαίναμε το σχολείο το νέο. Ακόμα όταν έπεσε. Ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και δεν πάμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για τα σημερινά παιχνίδια. Ναι. Έτσι που, okay, μπορεί να μην είχαν κάποιο τρελό ενδιαφέρον στο κύπελλο, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ομάδες πόλης πλην του ΠΑΟΚ είχαν παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ τώρα μπήκαμε πάλι με λίγο και μισιά καλιφορνική. Τώρα εντάξει, είναι λίγο ρε παιδί μου, εκεί που έχεις μπει στο σπίτι κουρασμένος από τη δουλειά, έτσι. Βάζεις κάτι να πιεις. Έτσι, βάζεις και 2-3 παγάκια μέσα. Και παίζει καλιφορνική. Είναι στο στερεοφωνικό που έχεις εκεί πέρα, κάπου στο. Για μένα το κορυφαίο του. Στο σύνθετο ρε παιδί μου που έχεις εκεί πέρα. Παίζει καλιφορνική. Και χαλαρώνει. Για τα δικά μου τα γούστα, το κορυφαίο του. Ωραία. Δεν μπορώ να δει. Καταπληκτικό animation video clip. Α, δεν το έχω δει. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν είχε βγει το New Channel, τότε τα έδινε όλα. Με το καλυφορικό σου, πρώτα παίζει και μια φορά την ώρα. Λοιπόν, Λίμπρο 107,4 είναι Μπαλαντέρ. Θα πάμε και τις 12. Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, πού πάμε. Εντάξει, τον έχω πει το Μοσκοβίτη, δεν έχω φάει καλά σήμερα, έτσι. Δεν έχω φάει να σου πω το δράμα μου, ναι. Ναι, δεν έχω φάει πολύ καλά. Έχω φάει σε ποσότητα, αλλά δεν έχω φάει κάτι το οποίο θα με χορτάσει, παιδί μου. Ναι. Ουφ, δηλαδή, ναι. Και το λέω. Θες μετά να πάμε. Περίμενε και πρόσεξε, τον λέω. Θες μετά, αδελφέ μου, του λέω να πάμε να σε κεράσω μια παθετούλα στον κύριο Βασίλη. Και μου έχει έρθει το μεταξύ. Κάνει διαφήμιση τώρα. Δεν πειράζει. Ναι, εμάς χρειάζεται. Είναι κοντά στο σπίτι, εντάξει. Okay. Ναι, εμάς χρειάζεται, τέλος πάντων. Και έχει έρθει ο Νίκος με μια ωραία κίνηση βέβαια, με μια σακούλα. Έχει φυστεί και άψητο. Φυστεί και άψητο. Άψητο, χωρίς αλάτι. Ωραία, κακό αυτό, αλλά anyway. Και λίγο φουντουκάκι έτσι για να σπάσει στην κύλα. Ναι. Και το μόνο το οποίο λείπει, όπως είπε και αυτός πολύ σωστά, δηλαδή είναι μια βοτκίτσα. Μια βότκα. Έτσι, ναι, με λίγο λεμονάκι μέσα, στημένο ναι, βέβαια. Όποιον θέλει, οκ. Okay. Ναι. Και του λέω τι έπαιξε, αυτά λέει με κόψουνε. Ναι, γιατί τι έγινε. Σήμερα επειδή πρέπει να φύγω πιο νωρίς. Εγώ έχω ένα θέμα με το μεσημεριανό φαγητό, δεν μπορώ να ορίσω ώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι τρώω 2,5 ώρα, 3 ώρα, 3,5. Μπορεί να φάω μια μέρα 3, μπορεί να φάω μια άλλη 5. Κατάλαβες. Έχουμε δει με 4. Λοιπόν, οπότε σήμερα κατά τις 3 που ναι. Έφαγα, ωραία, τη σαλατίζα μου και την πριζολίτσα μου την ωραία, φεύγω. Ωραία. Έχω πάρει ναι, μια μπάρα μαζί μου, η οποία παλιά με έκοβε, αλλά πλέον δεν μου κάνει τίποτα. Δηλαδή έτσι όπως την τρώω, έτσι φεύγει. Ωραία. Και εγώ το έχω αυτή. Λοιπόν, αυτό γίνεται κατά τις 8 και την ώρα που φεύγω για να έρθω προς τα δω, με κόβει και λέω τώρα. Θα φας κάτι βρώμικο. Περνάω από γνωστή αλυσίδα ξηρών καρπών. Λέω, όπα, φιστικάκι, πρωτεϊνούλα, κόβι. Που όντως ναι, αλλά... έχει κάνει δουλειά είναι η αλήθεια τώρα. Πέρα την πλάκα. Ναι, αλλά... Ωραία. Το οποίο μπορεί από την παντσέτα να έχει περισσότερα πράγματα. Έτσι. Αλλά, ωραία. Φιστικάκι και γίνεται δουλίτσα. Γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό. Κατάλαβες. Τώρα, αν έφερε καμιά βότκα, καλά θα ήταν. Όπως ακούει, δηλαδή, άμα θέλει, μπορεί να περάσει. Ένα μπουκαλάκι. Αν και η αλήθεια είναι ότι ώρα δουλειά δεν πήρουμε ποτέ είναι η αλήθεια. Αλλά, οκ. Okay. Έλα, μπορεί να το καταλάβει τώρα σιγά σιγά. Σε αυτή την πόλη κανένα δεν πίνει ενώ εκπομπή. Ναι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Εμείς φίλε μιλάμε για τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τους άλλους. Δεν ξέρουμε τι κάνουν. Ναι. Δεν ξέρουμε τι κάνουν. Μπορεί κάποιοι να ακούγονται σαν να πίνουν. Ναι. Πολλοί είναι αυτοί βασικά. Αλλά μια φορά όμως μπορεί να έχει πολύ αέρα και να μην ακούγονται αυτό. Ναι. Λοιπόν, για πες τι γίνεται σήμερα. Τι πήγατε κανένα στο Χαριλάου, φίλε. Άρισα ήδη το Σπάτων. Εντάξει, κοιτάξτε. Ήταν... Σου Παπαδόπουλο. Γέρασε ρε, κάτι φωτογραφίε είδα. Το πήραν τα χρόνια ρε. Αποθεώθηκε. Αποθεώθηκε. Αυτή είστε. Αποθεώθηκε χειροκρότημα, εντάξει. Ναι. Φίλος ήρθε, φίλος έφυγε. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν ξεχνάμε. Είχε δηλαδή αρκετό κόσμο το Άρισα ή το Σπάτων. Είχε καμιά 4.000 νοματέους, έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Πολλούς είπα. Χίλιους. Οκ, okay, εντάξει.
Ε, normal είναι αυτό, ρε φίλε. Okay. Ναι, τώρα εντάξει. Ναι. Και ποιο ασχοληθεί. Α, τώρα σπάει. 27 η ώρα, αύριο, καλό. Και εγώ, άμα δεν είχα να δουλέψω. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Βέβαια, okay. Συνέτησα ποιότητα. Γιατί δηλαδή... το πω στον αέρα κιόλα δεν είναι, γιατί έχει πάρει τη Τσελεπίδη. Εκπληκτικό, έτσι. Ναι. Και έχουμε κάνει φοβερό, φοβερό κουβεντολόι με, το... με τον Μπάρι, πολύ καλό και αγαπητό συνάδελφο. Λοιπόν. Και συνεργάτη του Λίμπερο κιόλα, βέβαια, έτσι. Στα Αθήνα. Λοιπόν, εντάξει, τι έγινε. Κάτι βλέπω εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, δεν είχε πολύ κόσμο, εντάξει. Χαλάρο παιχνίδι. Αγκαρία ήταν περισσότερο. Εντάξει, είχε πολλές αλλαγές ο Άρης. 10. Έχει τόσους παίχτες δηλαδή που μπορεί να. Εννοώ σε φάση να είναι καλά, ρε παιδί μου, να μην του φαίνεται. Εντάξει. Είχε, σου λέω, σε σχέση με την δεκάδα που είδαμε στην ΑΕΚ, είχε 10 νέα πρόσωπα. Και δεν είχε μπάσα στόπερ. Ο μοναδικός που. Ρε, εγώ το εξήγησα χθες γιατί έβαλε τον μπάσα στόπερ. Γιατί εσείς βγαίνετε και λαϊδάτε και λέτε διάφορα. Το ότι η κίνηση αυτή με τον Μπάζα έχει ποδοσφαιρική εξήγηση. Και στο μυαλό του Ερέρα έχει ποδοσφαιρική λογική. Άσχετα που δεν του βγήκε, ήταν λάθος. Okay. Εντάξει. Ρε φίλε, τώρα πέρα από τα... ναι. το χαβαλέ που κάνει. Ναι. Πήρε ένα ρίσκο, δεν του βγήκε. Άμεσα φάγε 4. Τελείωσε. Ναι. Τι να κάνουμε, ο πρώτος ή ο τελευταίος. Ήρθε ο Μπάζα, ο Ερέρα αυτή. Και το ξέρει και ο ίδιος. Ναι. Και σου λέω, ο πρώτος μου παίρνει ένα ρίσκο. Όχι. Και. Όχι. Έφαγε 4. Θα μπορούσε να φάει 1-2. Ε, καλά. Κατάλαβες. Και οκ, okay, έχασε ένα 0-2-0, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Έτσι πάνε αυτά. Σήμερα έβαλε 10 νέα πρόσωπα. Λέει όποιους παίχτες είχα και δεν τους είχα χρησιμοποιήσει πολύ ή κάποιους δεν τους είχα χρησιμοποιήσει καθόλου, θα τους ρίξω σήμερα να δω τι μπορούν να κάνουν. Εντάξει, okay, και σε τέτοια παιχνίδια. Και να ξεκουράσω λίγο τους βασικούς μου γιατί παιχνίδι του Ολυμπιακού έρχεται. Εντάξει, οκ. Okay. Και ο μοναδικός που έμεινε από το μάτς με την ΑΕΚ ήταν ο Κολάσο. Εντάξει, ο οποίος δηλαδή πλέον δεν. Δεν τραβάει το παιδί. Δεν, ναι. δεν έχει πάρει μια, δύο, τρεις, έξι, εφτά. Κάτσε λίγο, βοήθαμε λίγο. Ο συγκεκριμένος είναι ο αριστερός. Ο δανεικός από την Μπόκα. Μπακ, όχι. Όχι, χάφινα. Που παίζει ψηλό αριστερά. Ναι, ναι. Okay. Ξαφνικά. Με τη γυναίκα του την εξαιρετική. Ναι. Λοιπόν, δεν την ναι. Δεν την έχεις δει. Έχω δει τότε όταν ήρθε που είχατε λησάξει. Δυνατή. Ναι. Λοιπόν, αλλά. Ξέρω από την Μπόκα. Δεν θέλω να το παίξω ξερόλα. Εντάξει, και όχι να το παίξεις, εμείς τα λέγαμε. Όχι, πρόσεξε, όχι. Θα σου πω, θα σου μυστηριευτώ κάτι. Που εγώ δεν ξέρω, μπορεί στη συνέχεια τη σεζόν να σου βγει. Αν μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, έτσι. Όταν είχε έρθει. Όταν είχε έρθει. Με ποιον αγορά κιόλα. Όταν είχε έρθει, χωρίς να τον έχω δει, χωρίς να ξέρω, μόνο κάποια στοιχεία που είχαμε με την κοινή κτλ. Και με βάση την προστρέφεια που υπήρχε με τον Κρασιάν, λέω αυτό να δει, λέω που δεν θα βγει. Το είχα πει σε συνάδελφο. Το θυμάμαι. Λεάντο Κρασιάν, εγώ ηγέτης. Ναι. Μπορεί να αλλάξει κάτι μετά και να βγει, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τραβάει. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Okay. Και έχει δίκιο να καταλάβει δηλαδή τώρα σήμερα οι 10 αλλαγές ποιες είναι, έτσι. Έχει βάλει τον Αναγνωστόπουλο στο τέρμα. Mm-hmm. Κάνει τραγικό λάθος στον γκολ του Αιτου Σπάτων. Τζανακάκι, ο βασικός του στην ουσία, στο δεξιάκρο της άμυνας, αλλά δεν έπαιξε με την ΑΕΚ. Το Μενέντεθ, ή Μενέντες, στο αριστερό. Έτσι. Το Σόζα με το Δελιζήσι στα στόπερ. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι αναπληρωματική αυτή που σου έχω αναφέρει μέχρι στιγμής. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου παίχτες που κάλεσε τα πρώτα πολύ χρόνο συμμετοχή. Στην 11άδα. Εντάξει, ο Δελιζήσι έχει. Ναι. Ο Κολάσο με τον Τζόγλου, εδώ ας πούμε, ο Τζόγλου έχει παίξει το παιδί ένα παιχνίδι σε αλλαγή φέτος. Okay. Αυτό. Okay. Στην πρεμιέρα με τη Λαμία. Mm-hmm. Ο Παυλίδης που και αυτός έχει παίξει ένα μάτσο αλλαγή αριστερά. Ο Μαρτίνες, ένα-δύο μάτσο αλλαγή, τον είδαμε πρώτη φορά βασικό. Ήταν και ο καλύτερος του Άρη σήμερα. Ο Νίκο Μαρτίνες είναι ο γνωστός Νίκο Μαρτίνες που ήταν στο Πανετολικό στον Ολυμπιακό Κλουμπού. Λοιπόν, ναι. Αυτός τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός και πού τον είχε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, στην Αυστραλία. Αυστραλία. Ναι, είχε πάει και Αυστραλία μια χρονιά. Εσύ αυτός ήταν ο Ρώσος Ιδραυλικός. Πώς τον είχε στην Αυστραλία. Και ήταν και ωραίο σήμερα κιόλας. Ήταν καλός. Και ο Κοντούλης ο Ζωροπόδας. Ναι. Ήταν σήμερα σύμφωνα. Πόσο χρονών είναι. Είναι μεγάλο. 28 είναι. 28. Αυστραλία, ρε φίλε. 28. Και ο Νασλέτης πίσω από το Γιουνές. Ήταν δηλαδή μια καλή δεκάδα. Αλλά ήταν μια δεκάδα που δεν είχε αγωνιστεί ξανά ποτέ. Δηλαδή αυτή παίξη μεταξύ του δεν γνωρίζονταν. Και το πρώτο μήχρονο ήταν ότι έκανε μόνο ο Μαρτίνες. Και ένα πολύ καλό σου πήγε του Νασλίδη. Ναι. Ο οποίος Νασλίδης, όσο αργό μπορεί να σου παιχνίδι κάποιες φορές, άλλο τόσο δυνατά είναι τα σούτ όπως διαπιστώσαμε σήμερα, αλλά δεν του βγήκαν. Ναι. Εντάξει, okay. Και έχει βάλει στο δεύτερο μήχρονο το Διαμαντόπουλο, τον οποίο δεν έχει βάλει καθόλου φέτος, ούτε λεπτό σε επίσημο παιχνίδι. Σου βάζει δύο γκολ, ο Διάμα. Εντάξει. Τι. Μεγαλωμένος, Μάβα, τέλος πάντων, με ναι, πολύ καλή okay. ποδοσφαιρική νοοτροπία. Δεν παίζει ρόλο αυτό, ρε φίλε. Πολλοί έχουν παίξει η σημεία που πάει στην άλλη. Έτσι είναι, συμφωνώ. Εντάξει, τα λησβερίσια. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ναι, απλά στο μπάσκετ πηγαίνει πάντα πιο ήρεμα. Εντάξει, τώρα ειδικά τελευταία. Ναι. Δεν σου λέει κανένα. Δεν σηκώνεται τόσο πολύ σκόνη. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Ναι. Και σου βάζει δύο γκολ. Τι έγινε, έκτακτο. Βάζει και μετά με το χαντί ένα γκολ αυτό. Ο Χαντίνος ήταν εκτός πάντων. Ναι. Δεν ήταν στον Άρη παλιά. Ήταν πέρυσι, στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Okay. Δεν πανηγύρισε προς τιμήν του. Μπράβο, το αναγνωρίζουμε αυτό.
σε ένα τρικολάρα στον Αγνωστόπουλο. Εντάξει. 2-1, να είχαμε να λέγαμε. Τουλάχιστον πήρε στη νίκη. Και τώρα είναι Ολυμπιακό. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Η ουσία είναι εκεί. Εγώ πιστεύω. Ναι. Και το λέω σήμερα και σε εκτεθώ. Ότι ο, ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να κερδίσει με στο Χαριλάου. Καταρχά, ο Ολυμπιακό, επειδή σου τον είδα στο μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, μου φαίνεται ότι είναι ομάδα που έχει ψυχολογικό ζήτημα. Δηλαδή, αν εξαιρέσω λίγο το Λάζαρο, που γενικότερα επειδή είναι λίγο, το μυαλό είναι λίγο, έχει ξεφύγει, οι περισσότεροι έχουν ψυχολογικό ζήτημα. Και στο Χαριλάου μέσα για να κερδίσεις, έτσι, όσοι έχουν πάει και το έχουν ζήσει το καταλαβαίνουν, αν δεν είσαι όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή, νομίζω θα πρέπει να χάσει, να είναι κακός, πολύ κακός ο Άρης την Κυριακή για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ότι το μάτς της Κυριακής εξακολουθεί. Έτσι νομίζω. Και εγώ έτσι νομίζω. Από το αν θα είναι καλός ή κακός και από το τι φιλοσοφία θα ακολουθήσει. Τι φωνάζει. Χρήστο, τι έγινε, ρε φιλοάνθρωπος. Live είναι αυτή η εκτέλεση. Μάλλον. Λοιπόν. Τον άνθρωπο. Και από το εντάξει, όλα καλά. Και από το τι φιλοσοφία θα ακολουθήσει και η Ρεάλ. Γιατί άμα πάει με τη φιλοσοφία που ήταν κόντρα στην ΑΕΚ. Εντάξει. Όχι, φίλε, δεν πάει να πάει με την τροπή που ήταν κόντρα στην ΑΕΚ. Γιατί έφαγε 4 γκολ. Προφανώς και θα πάει πιο σφιχτά. Ωραία. Μην ο Ολυμπιακός γενικά στο κομμάτι. Μην το λες. Στο κομμάτι της δημιουργίας δεν είναι κακός. Απλά επειδή δεν του έχουν βγει ματς. Έτσι και δεν βάζει εύκολα γκολ. Έτσι τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει την Κυριακή ρεφρή και να βάζει τρίποτα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εγώ νομίζω ότι έχει θέμα αρκετοί του παίχτες που παίζουν εκεί από το κέντρο και μπροστά έχουν ζήτημα. Με τον Ερέρα δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν αλλάζει εύκολα μυαλά. Okay, ρε, φίλε προπονητής είναι. Δεν κοιτάει ποιον έχω. Γνωρίζει καλύτερα. Ο Ερέρα λέει ότι εγώ δεν κοιτάω ποιον έχω απέναντί μου. Okay. Δηλαδή η Ρεάλ να έρθει να παίξει στο Βικελίδης. Αυτό θα παίξει με τη γραμμή της άμυνας στο κέντρο. Συμφωνώ. Γιατί είναι αυτή το η φιλοσοφία. Το θέμα όμως είναι άλλο. Το θέμα είναι από το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Πρόσεξε με λίγο. Όχι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι. Ναι, μεν έχεις μια φιλοσοφία. Δεν μπορεί η ομάδα να ανταποκριθεί σε αυτή τη φιλοσοφία ακόμα. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Ότι ναι, μεν έχεις μια φιλοσοφία. Σωστή, έτσι. Μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά προσαρμόζεσαι και στα δεδομένα. Δεν δηλαδή, το όταν πηγαίνεις στην ΑΕΚ και τρως 4 και μετά καπάκι στον Ολυμπιακό μας στο Χαριλάου, προφανώς και δεν θα έχεις την αμυνά σου τόσο ψηλά. Λέω εγώ. Έτσι. Μα δεν λέω κανένας να μην εφαρμόζει. Δεν σου λέω να κάτσεις να δώσεις την πάρα στον Ολυμπιακό και να περιμένεις. Σου λέω ότι ρε παιδί μου, προσαρμόζεσαι λίγο στην κατάσταση. Μα δεν του είπε κανένας να μην προσπαθήσει να παίξει τουλάχιστον ένα κομμάτι του παιχνιδιού με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει ολόκληρο το 90 λεπτό. Γιατί η ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και κάποιοι παίχτες, καλός ή κακός, εντάξει, δεν μπορεί να τα αποκριθούν όλοι. Τα εργαλεία τα έχει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι τα έχει. Σίγουρα χρειάζεται μια-δύο προσθήκες στο Γενάρη αυτή η ομάδα. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Άρης στο κέντρο είναι γεμάτος για να κάνει αυτό το πράγμα. Που για μένα εκεί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Εγώ νομίζω δεν είναι. Στο κέντρο. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Νομίζω ότι στο κέντρο έχει καλούς εργάτες, να το πω έτσι, αλλά δεν έχει, του λείπει ποιότητα. Λέω εγώ. Ποιότητα έχει. Λες ότι έχει ποιότητα. Ποιότητα έχει. Okay. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Ερέρα απαιτεί δύο πράγματα. Πρώτον, τα χαφ σου να συμμετέχουν στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και να πατούν περιοχή για να είσαι και απειλητικός, γιατί ο Άρης δεν απειλεί συχνά. Ναι. Συν ότι όταν παίρνεις αυτή την απόφαση να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο απαιτεί να πιέζεις, να είσαι ψηλά, πρέπει να είσαι καλός και στις επιστροφές σου. Να έχεις δηλαδή back τα οποία θα τα αποκρίνονται και να έχεις παίξεις που θα τα αποκρίνονται. Εγώ νομίζω η ΑΕΚ τι έκανε. Το κομμάτι των επιστροφών είναι γενικότερη ομαδική λειτουργία και όχι ναι. Τόσο. Και να, το δουλεύει. Ναι, και κάποιοι παίξεις παίζουν ρόλο βέβαια σε αυτό. Η ΑΕΚ τι έκανε την Κυριακή και το Ζωνίδης, δεν είναι κανένας χάζος. Ξέρει τι γίνεται. Λέει που έχει πρόβλημα ο Άρης, το οποίο το βλέπουν όλοι πλέον, στις επιστροφές. Αντί λοιπόν ο Άρης να κάτσει πίσω και να δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ που είχαν 6 αλλαγές και δεν στρίβανε. Την πήρε αυτός. Έπεσε, είναι το κομμάτι του σωματικού σου λόγω. Έπεσε στην παγίδα, λοιπόν, και ο Ζουνίδης λέει: αυτοί έχουν πρόβλημα στην κόντρα. Και σε χτύπησε στην κόντρα. Όπως και ο Πάοκ. Έβαλε και τον γκολ στο 5. Ναι, και εκεί ήταν που είχε ανέβει πάλι πολύ ψηλά όμως το τέτοιο. Ναι, αλλά του κάθισε τον γκολ και έβαλε γκολ νωρίς. Αυτό θέλω να σου πω. Και αυτό έπαιξε ρόλο. Όπως ο Πάοκ τι έκανε στο Βικελίδης, εκεί πέρα από το 60 και κάτι ο Άρης, παιδί μου, ήταν ψηλά, πίεζε, ο Πάοκ τι κάνει, κάθεται πίσω. Βρίσκει τον Άρη Μπόσικο, του βάζει το πουλένα δύο. Δεν είναι το κομμάτι αυτό είναι το πράγμα για όλες τις ώρες και για όλα τα παιχνίδια. Με τη Λιβαδιά κάτω. Αλλά όταν ακόμα δεν μπορείς να το προσαρμόσεις στο βαθμό τον οποίο πρέπει, τον απαιτούμενο βαθμό, δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια με όλους. Συμφωνώ. Και εγώ σου λέω, δεν τον κράζω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να φύγει. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής. Βέβαια, αν συνεχίσει να μην προσαρμόζεται, κάποια στιγμή ίσως η στήριξη που υπάρχει θα εξαντληθεί και θα πει και ο Καρυπίδης, δεν μπορεί να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Να σου πω λίγο κάτι. Πάμε παρακάτω. Για μένα, μέχρι στιγμής, το ξεκίνημα τη σεζόν για τον Άρη, που έχουμε δει
Εντάξει, δεν έχουμε δει το 1 τρίτο ακόμα το πάσμα. Όχι, δεν έχουν σκεί, δεν ήταν. Πούμε ότι είμαστε περίπου στο 1 τρίτο. Ωραία. Το να χάσει από τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, για μένα που είμαι απ' έξω, δεν το θεωρώ θέμα. Ξέρεις ποιο είναι το γαμό, το να το πω έτσι. Πιο πολύ νομίζω τον πονάει που έχει χάσει, ας πούμε, στα Γιάννα, που είναι η μοναδική νίκη του ΠΑΣ. Λες, δεν είναι. Νομίζω ακόμα είναι. Ναι. Μία νίκη νομίζω έχει πάει στο ποτάμι. Από τον ΠΑΣ Γιάννα και από τον Πανιόνιο, ήσουν άτυχος. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι αν από αυτά τα παιχνίδια είχες συν 3 βαθμούς, σου λέω εγώ, 4. Ωραία. Το γαμό το ξέρεις ποιο είναι. Ότι φασάρια χωρίς λόγο. Με εξαίρεση το μάτς με την ΑΕΚ, σε όλα τα υπόλοιπα θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον βαθμό της οπαλίας. Okay. Βάσει της εικόνας σου. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Και ότι στα 3 παιχνίδια στα οποία έχασες, στη μεγαλύτερη διάρκεια τους ήσουν καλύτερος. Έχει πρόβλημα με το ζωγατικό τσιλί, παιδί. Λοιπόν, αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο. Δηλαδή, αν έκανε 4 εμφανίσεις όπως ας πούμε με την ΑΕΚ, εντάξει, θα έλεγε ότι δεν κάνει. Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα κάτι παίζει. Απλά αυτό. Αυτό είναι ωραίο ποιητικό, να ξέρεις. Σημείωσε το. Αυτό που τη βελτιώνει είναι αυτό που την πληγώνει. Όσο με βελτιώνεις, τόσο με πληγώνεις. Αυτό. Κατάλαβες. Αυτό. Λόγκ αύριο αυτό. Μπολ να πάω τάρι, θέλω να δω. Όσο με βελτιώνει, το έγραψα και το έχω βάλει μέσα, αλλά έβαλα άλλο τίτλο. Πώς θα είπες, αυτό που τη βελτιώνει είναι αυτό που την πληγώνει. Αυτό το οποίο τη βελτιώνει είναι αυτό που την πληγώνει. Και θα σου και θα σου και θα Μογουδού. Ναι, ωραία, γεια σα. Και θα σου εξηγήσω ποδοσφαιρικά. Γιατί πρόσεξε τι γίνεται. Εδώ πέρα θα μάθετε ποδόσφαιρο. Φίλες μου, καλή μου φίλη. Ακούστε εδώ πέρα, ο άνθρωπος είναι προπονητής επίπεδου Champions League. Άκουσε με λοιπόν τι γίνεται. Λοιπόν. Εδώ άκουσα. Στα ψυχολογικά. Ωραία, στα ψυχολογικά. Λοιπόν, άκου εδώ τι θα γίνει. Λοιπόν. Ο Εράκ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς. Ωραία. Έτσι. Αυτό το οποίο θέλει να βγάζει η ομάδα του δουλεύει στους αγώνες. Όχι μέσα στην εβδομάδα. Αυτός βασίζεται στην λειτουργία του στα παιχνίδια για να βελτιώνει τη ομάδα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Okay. Όσο όμως. Όσο είναι στο μπάσκετ, να ξέρει γιατί έχουν πολλά παιχνίδια. Αυτό, ναι, πρόσεξε τώρα. Όσο όμως το κάνει αυτό στα παιχνίδια, από τη στιγμή που δεν είναι ακόμα έτοιμο και τελειοποιημένο, εκτίθεσαι. Έχει αδυναμία και εκτίθεσαι. Στο εξήγησα καλά. Το αντιλήφθηκες. Άρα έχω δίκιο που το λέω αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο βελτιώνει τον Άρη τον πληγώνει. Φαίνεται, ρε φίλε, και από τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Ειδικά όταν έρχονται παιχνίδια τώρα καλή ώρα όπως αυτό με τις... Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν τρως 4, ωραία. Είναι χαστούκι. Όπου και να είναι, με όποιον και να είσαι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Ό,τι και να. Απλά το κομμάτι της προσαρμογής δεν ξέρω. Ένα προπονητή ο οποίος είναι 50. 65. 65. Όχι. Το κομμάτι της προσαρμογής λοιπόν είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο. Πες το να, ο τεχνικός διευθυντής που έχει ο Άρης. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Ναι, δηλαδή ότι θα κάνουν, ξέρω εγώ, ένα meeting ο Καρυπίδης, ο Ερέρα και ο Διαμαντόπουλος, ας πούμε. Ναι. Και θα του πούνε, ξέρεις, coach, μπάστα λίγο. Πάνε λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Ωραία, περίμενε και λίγο γιατί δεν σου πήρε παιδιά. 30 χρόνια προπονητής είμαι. Ναι. Καταλαβες. Και είναι λίγο αναζήτημα. Ναι, αλλά είναι και αντίληψη και η σκοπιμότητα που υπάρχει πάντα και το αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Γιατί εγώ θα σου πω. Θα σου πω κάτι που είπε ένας γνωστός μου. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το υιοθετώ εγώ. Mm-hmm. Θα σου πω ότι είπε ένας γνωστός. Το μεταφέρεις όμως. Το μεταφέρω όμως, παιδί μου. Και εν μέρει έχει ένα δίκιο. Μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι γίνεται με αυτό να λέει. Αυτό λέει στο Βίγκο. Ναι. Αν κερδίζαν, χάνανε. Όλοι εγκαλιασμένοι φεύγανε. Εδώ πέρα όμως, άμα συνεχιστεί έτσι. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα αλλάξει το τροπάρι και θα βαρύνει και το κλίμα. Ναι. Εντάξει. Και είναι ένα ωραίο παράδειγμα γιατί μην λέμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε ας πούμε και τα θετικά για να το ισορροπούμε λίγο προς το μέρος του Ερέρα. Είναι αυτό που μου είπε ένα παράδειγμα ένας δοστός μου. Μου λέει, ο οποίος γνωρίζει από εδώ, γνωρίζει πολύ από Άρη. Λοιπόν, μου λέει εσύ, λέει, σκέψου, λέει, 30 χρόνια να έχεις μια ρουτίνα. Πρωί site, μεσημέρι εφημερίδα, βράδυ ραδιόφωνο. Mm-hmm. 30 χρόνια αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και να έρθει μια μέρα. Ναι. Που θα πρέπει να αλλάξεις αυτή τη ρουτίνα. Μπορείς, λέει, να το κάνεις εύκολα. Όχι. Δεν μπορώ να το κάνω εύκολα. Και έχει δίκιο εδώ. Εντάξει, αλλά είναι και το αποτέλεσμα. Αν ήξερα ότι αυτό, αν το άλλαζα εγώ, θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα για μένα. Εντάξει. Μπορεί να το έκανα. Mm-hmm. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ σου λέω. Το κομμάτι της προσαρμογής είναι λίγο δύσκολο. Ωραία. Τώρα έχει μπει και στο δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι ναι, μεν ξεκίνησε με κάποιες νίκες και όλα αυτά, αλλά έχει και ένα πιο normal πρόγραμμα. Και όταν θα έρθουν αυτή η τριάδα των αγώνων, είναι δύσκολη για όλους. Έτσι. Mm. Που είναι πάω κάτι. Και άλλα δύσκολα μάτσα. Και μετά έχει να παίξει και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Στην έδρα του Απόλλωνα. Καπάγει μετά τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έχει διακοπή μετά πάει στον Κιντικουλέ. Ακριβώς. Μετά έχει τον Παναθηναϊκό εδώ. Εδώ τώρα θα φανεί λίγο. Τα μωρά του Γιώργου Δόνη. Εδώ θα φανεί το πώς θα διαχειριστεί έτσι αυτή την κατάσταση. Έτσι. Για μένα, αν
φάει το προπονητή, ξέρω εγώ, άμα χάσει από τον Ολυμπιακό και τον διώξει. Τι να σου πω, φίλε, δεν μου δείχνει μετά και κάτι για σοβαρή προσπάθεια. Ούτε δηλαδή, εντάξει. Εγώ όχι. Θα μου φανεί πολύ υπερβολικό. Κοίτα, τι να σου πω. Και να χάσει από τον Ολυμπιακό, βέβαια, ξέρετε τον τρόπο που θα χάσει. Λοιπόν, γιατί παίζει για αυτόν τον αγώνα. Να σου πω τώρα, εντάξει. Εν τω μεταξύ, έχω βγει στο Δανακύλιο, στον Παναγιωτίδη το Σάββατο το βράδυ και με ρωτάει, υπάρχει λέει θέμα ΕΡΕΡ, γιατί βλέπουμε δημοσιεύματα κτλ. Και του λέω, άμα το μάθει ο Χρήστανο αυτό, θα με κάνει ποτάκι. Και του λέω το εξή. Τι να σου πω, Γιώργο, Σάββατο βράδυ τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Μια μέρα πρώτα μας με την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή λέω δεν είναι τίθεται θέμα ΕΡΕΡ σε καμία περίπτωση, εντάξει. Και του λέω, το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, και του λέω την εξή ατάκα πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Τώρα τι να σου πω, αν πάει ο Άρης αύριο στο ΑΕΚ και φάει 4. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σωστά. Αλλά και πάλι λέει δεν νομίζω. Ναι. Το βρωμό στον Μπάμπο. Ναι. Τον Μπέλα. Ναι. Σου λέω, δεν θα πρέπει να φύγει. Πρέπει να στηριχτεί. Γιατί εγώ, α πούμε, θα πάω σε ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ κοντινό σε σένα, με τον Λουτσέσκου πέρυσι. Έτσι είναι. Μα ρε φίλε, δεν μπορείς καταρχάς. Τι ήταν αυτό, ε? Ρε, εσύ, ο τύπος. Κάτι έτσι, αυτός. Ο τύπος αυτός, ναι, ανακοινώθηκε από τον Άρη Ιούλιο. Ιούνιο. Ωραία. Είναι στην ομάδα. 4 μήνες. Ωραία. Σε αυτούς τους 4 μήνες έχουν έρθει 15 παίχτες. 18 παίχτες. Ωραία. Δηλαδή, τι να κάνει ρε παιδιά σε 4 μήνες μέσα. Τι να κάνει, να καταπιεί παθιά. Τι να κάνει. Και ξέρεις τι είναι αυτό που λέω πολλές φορές και πρέπει κάθε παιδιά στην Ελλάδα να τα αντιληφθούμε. Ότι πρέπει να δίνουμε πίστοση χρόνου σε ένα προπονητή. Οι ομάδες δεν φτιάχνονται μέσα σε μια εβδομάδα. Αν βλέπεις ότι δουλεύει, έτσι, γιατί είναι και το άλλο κομμάτι. Αν βλέπεις ότι δουλεύει. Έτσι, είναι και το άλλο κομμάτι που. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν επιμένει τώρα κουτά. Έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε. Λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν μπαλίτσα τον Άρχοντα. Μα δεν μπαλίτσα τον Άρχοντα, λοιπόν. Φύλλα κρατή του Λίμπερο. Εδώ πέρα στα εξηγούμε, ωραία. Ό,τι το βελτιώνει είναι αυτό που το πληγώνει. Μου γουδού. Δεν μπορώ να πω στα Όχι, όχι, δεν γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Υπομονή. Τόσα πράγματα έχει περάσει. Το νερά δεν μπορεί να αντέξει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλει υπομονή, παιδιά. Μην ξεχνάτε που ήμασταν πριν λίγους μήνες. Ναι, και αν ρε παιδί μου, ο άνθρωπος κάνει ή δεν κάνει, ωραία. Δες όλη τη σεζόν πώς θα εξελιχθεί. Τι έκανε, τι δεν έκανε, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε. Γίνεται στο τέλος. Φυσικά. Δηλαδή, τέλη Οκτωβρίου, άνθρωπος που ήρθε Ιούνιο, πρώτη φορά στο εξωτερικό. Έχει δουλέψει κανένα στο εξωτερικό. Όχι, Ισπανία δεν τόσα χρόνια. Έτσι. Με 18 καινούργιους παίκτες. Ωραία. Ρε παιδιά, οκ. Okay. Εντάξει. Τέλειο. Τι να κάνουμε. Και πάντα και να ξέρετε. Στα 8 παιχνίδια έχει 4 νίκες, 4 ήττες. Και πάντα. Okay. Σκαμπανεβάσματα και όλα αυτά. Και πάντα να ξέρετε, είναι αποδειγμένο αυτό στατιστικά ότι από τις μεταγραφές μπορεί να κάνει μια ομάδα. Δεν θα βγουν όλες. Δεν γίνεται να βγουν όλες. Πώς θα βγουν όλες, ρε. Θα είναι μεγάλη επιτυχία από μεταγραφές. Ναι. Αν δηλαδή από τις 18 του, ναι, άρα να βγουν οι 4, είναι, ναι, επιτυχία. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι ο Κολάσο δεν σου βγαίνει. Είναι φανερό. Έτσι. Ο Μενέντεθ δεν σου βγαίνει μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι επίσης φανερό. Σου έχει βγει ο Ματέο που βγάζει μάτια. Ο Γκάμα έχει πέσει λίγο στα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Δεν είναι ο Γκάμα που είδαμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εγώ νομίζω ότι. Μπορεί και να σου πω και λίγο κάτι. Πέσουν και άλλοι, ε. Τον Γκάμα στην αρχή. Τώρα μπορεί να τον διαβάσουν και λίγο καλύτεροι αντίπαλοι. Σίγουρα. Είναι ότι ο Γκάμα δεν έχει κάνει την προετοιμασία που κάνει οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και αυτό παίζει ρόλο. Σωστά. Εντάξει. Ο Γιουνές δεν σου πολύ βγαίνει. Αλλά και με τον Γιουνές υπάρχει αυτό το δεδομένο, δεν έχει κάνει την προετοιμασία που έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Ο Γιουνές και ο Γκάμα είχαν χάσει την Ολλανδία. Ναι. Ο Γκάμα, όχι, ο Γκάμα ήταν Ολλανδία. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν ήταν Ολλανδία. Ο Γκάμα δεν ήταν. Και ο Γκάμα και ο Γιουνές έχουν χάσει την Ολλανδία. Ναι. Εντάξει, ο Ματέο έχει χάσει και αυτό στην. Όχι, ήταν, όχι, Ματέο δεν είχε χάσει. Ολλανδία ήταν στην Ολλανδία. Και ο Κολάσο ήταν στην Ολλανδία. Ναι, 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 αυτή ήταν. Αλλά ο Γκάμα και ο Γιουνές δεν ήταν στην Ολλανδία. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Εντάξει. Mm-hmm. Το ότι ο Άρης θέλει φορ βέβαια το Γενάρη είναι σίγουρο. Το ότι θα πάει για φορ. Και ψάχνει για τη συγκεκριμένη θέση. Όχι, άλλο στυλ θα ψάξει. Άλλο στυλ θα ψάξει. Θα ψάξει στυλ Κάμπορ. Ένα τέτοιο, ένα κοντό, γρήγορο, ένα τέτοιο φορ θα ψάξει. Ναι. Όπως εγώ το έχουμε ξαναπεί κιόλας, θα ψάξει για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Θέλει και εκεί παίχτη. Ναι. Και μπορεί να ψαχτεί και για άλλη θέση. Λοιπόν, γιατί το Γενάρη είναι πολύ. Πάμε για τουλάχιστον 2 λες το Γενάρη. Σίγουρα, 2 μίνιμουμ. Για το Γενάρη θα υπάρξει αποχωρήσεις. Γιατί κάποιοι παίχτες δεν κάνουν και πρέπει λίγο να αποφορτιστεί και το ρόστερ. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Αλλά άλλο η κριτική. Δεν μας θυμήθηκε κανείς και τέτοια. Άλλο η κριτική. Έτσι. Και άλλο ισοπαίδωση. Και άλλο ισοπαίδωση, αφορισμοί, να πάρουμε κεφάλια, να μοιράζουμε πούλους. Εντάξει. Η West Ham έχει χάσει παγιά στα μάτια και τώρα θα κάνει 0-2 τότε. Εντάξει. Στο μεταξύ, όσο βλέπω από το 30 και μετά, η West Ham την έχει διαρκώς τώρα μέσα στην εστία.
Χάνει φάσει από εδώ, από εκεί κόντρα και τώρα στο γίνεται 0-2 στο 54 από πουθενά. Αντίο. Ο Σον 0-2, νομίζω ότι ήταν τότε. Τι. Ελά. Ο και το πρώτο Σον το είχε βάλει, μάλιστα. Αχτάρα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε, καλά μα τα ανέλησε, καλά μα τα εξήγησε. Είπαμε αυτό που τον βελτιώνει είναι για αυτό που τον πληγώνει. Το κρατάμε αυτό για σήμερα. Γενικότερα το κρατάω αυτό, να ξέρει. Ναι. Θα έχω να το θυμάμαι. Μαζί μα φυσικά, έλα. Θα το δώσω κανένα blog για τον πασχετικό ΠΑΟΚ. Θα το δουλέψω, φίλε. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Εγώ δεν το εξήγησα. Δεν το πολύ κατάλαβα. Θέλω περαιτέρω ανάλυση. Ρε Νίκο, περίμενε. Εδώ να βάλεις πάλι τον αλέφατο. Πες και να πάμε στο διάλειμμα, ναι. Και να πάμε πάλι στο break. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Είναι απλό το πράγμα. Αυτό το οποίο σε εξηγώ. Ο Ερέρα περιμένει ότι η βελτίωση της ομάδας θα έρθει μόνο δουλεύοντας αυτή τη φιλοσοφία στα παιχνίδια. Ναι. Και όχι τόσο στις προπονήσεις εβδομάδα. Αυτό όμως. Καταλαβες. Όσο όμως αυτό όμως... δεν τελειοποιείται και δεν το. Δεν αποδίδει η ομάδα στον απαιτούμενο βαθμό, έχει αδυναμίες. Ναι, έχει αδυναμίες οι οποίες σε πληγώνουν. Ακριβώς. Εντάξει. Γι' αυτό έγραψα και εγώ χθες ο δύσκολος δρόμος του Ερέρα. Εντάξει. Γολγοθάς λοιπόν για τον Παπαδόπουλο. Καλά, και ο Γολγοθάς. Μην το μεγαλοποιήσεις. Τέλος πάντων, κατάρα, ξέρω εγώ. Πώς θα το πούμε. Σαν βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ναι. Πέταλο μαλλιακού για τον Ερέρα, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το πούμε. Νεκρή. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Συστήχημα καθημερινά μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, 24-24 με live στοίχημα με την επιλογή του cash out την ώρα του live, όλα αυτά από τη στοίχημα. Πόσο οποία... δίνει στοίχημα τον Άσο του Άρη? Κάτω. Νομίζω ότι κάπου άνοιξε στο 2 και ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι. Για πες. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1.85 το διπλό. Καλό δώρο. Φοχαρίζα δώρο το 1.85 πολύ, στοίχημα. Πολύ ψηλό. Λοιπόν. Άρης Ολυμπιακός 4 φράγκα ο Άσος, 2-0-2 το διπλό, 3-3 το χ. Πόσο το διπλό? 2-0-2. Κάπου 2-10 νομίζω πρέπει να ήταν. 3-30 είναι το χ, 4 φράγκα ο Άσος. Εγώ σου είπα, νομίζω ότι το μάτς την Κυριακή θα εξαρτηθεί κυρίως από τον Άρη. Αυτό, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ζήτημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να πούμε και τι έγινε, να δούμε και τι έγινε σήμερα στο παιχνίδι του Ηρακλή. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα εδώ μέχρι και τις 12. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εξαιρετική Δήμητρα Ματσούκα, σε ποιο κανάλι? Εκεί, στο Open Beyond. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Στο Open μπράβο. Beyond. Με το Μοσχοβίτη λίγο αναλύσαμε. Με την επιστροφή μας από το διάλειμμα. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107 και 4. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12, για 55 λεπτά ακόμα, 50. Λοιπόν, 0-2 παραμένει στο West Ham Tottenham. Και σιγά σιγά, αφού κάναμε έτσι μια εκτενή ανάλυση, είναι η αλήθεια, για τα του Άρη. Λοιπόν, τα κουβέντα θα πούμε για ΠΑΟΚ σήμερα, ρε φίλε. Θα είμαστε η πρώτη εκπομπή στα ραντζιανά τη πόλη. Ωραία, που θα πούμε κουβέντα για ΠΑΟΚ. Μιλήσουμε λίγο για ΠΑΟΚ, εντάξει. Λοιπόν, τι είναι που δεν έχει τίποτα να ξαναφορά σήμερα, κουνιά τα φίλο. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για Ηρακλή, γιατί γίνανε πράγματα και θάματα στο Καφτατζόγλιο σήμερα. Με μια πολύ βαριά ήττα για τον γύρο που έφερε και αντιδράσει Γιάννη Αλεπάκη. Καλησπέρα. Γιάννη, τι γίνεται, φίλε? Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Όπως είπες Νίκο, μια πολύ βαριά ήττα για τον Ηρακλή. Για την ακρίβεια, η πιο βαριά ήττα που έχει δεχτεί εντός του Καφτατζόγλιου. All time, all time. All time. Σόπα ρε. Εντάξει, 6 γκολ. Θα μου πεις 6 γκολ, δεν μπαίνω και... Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα κουλούρια που λέμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και να πάμε σε ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10. Ναι, αν την έχεις μπροστά σου κιόλας. Και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί είναι τώρα που βγήκε πριν λίγο. Βασικά ένα ρεζουμέ, ρε παιδί μου, του τι είναι. Ουσιαστικά η ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10 σπατάει πάνω στις δηλώσεις του Αλέκου Βοσνιάδη. Mm-hmm. Ο οποίος είπε τι? Ο οποίος δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη για την εμφάνιση, ότι θα πρέπει να επανέλθει η ομάδα, να βρει και πάλι το δρόμο της. Και γενικώς ζητούσε μια συγγνώμη για τη σημερινή εικόνα και το αποτέλεσμα, τη βαριά ήττα. Ναι. Η αυτόνομη θύρα 10 απαντάει σε αυτό, πως δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη σας και μεταξύ άλλων ζητάει την απομάκρυνση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ναι. Μάλιστα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ βαριά ήττα, μια ήττα που έφερε αναταράξεις στον Ηρακλή. Είχαμε πολλές αποδοκιμασίες από το 0-4 θα έλεγα και μετά ακούστηκαν πολλές αποδοκιμασίες στο Καφτατζόγλιο. Αρκετός κόσμος αποχώρησε πριν καν λήξει στο παιχνίδι. Ενώ μετά το τέλος του παιχνιδιού είχαμε ένα μικρό λαϊκό δικαστήριο έξω από τα φωτητήρια του Ηρακλή.
με τους φίλους του Ηρακλή να ζητάνε τα αρέστα. Mm-hmm. Λογικό. Γιάννη, ο Ηρακλής εμφανίστηκε με πάρα πολλές αλλαγές σήμερα, έτσι, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Πάρα πολλές αλλαγές. Και την ακρίβεια, ο Αλέκος Βοσνιάδης άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Με 11 αλλαγές αγωνίστηκε ο Ηρακλής. Mm-hmm. Μόνοι ποδοσφαιριστές συγκριτικά με την πρεμιέρα πάντα. Οι μόνοι ποδοσφαιριστές που είχαν αγωνιστεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήταν οι τρεις αλλαγές. Ο Πασάς, ο Χασομέρης και ο Κλέιτον. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν ξεκινήσει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το οποίο, ναι μεν, okay, το να γίνεται rotation στο Κύπριο είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο. Αλλά έχει τόσο εκτενές. Και στη λογική ότι ακολουθεί και ένα παιχνίδι στην Κέρκυρα, Γιάννη, θυμάμαι καλά. Κέρκυρα, που είναι μια από τις ομάδες που προφανώς και αυτή έχει το στόχο της ανόδου, αλλά από την άλλη, όταν γίνονται τόσο πολλές αλλαγές, αρχή τη σεζόν, με έναν αντίπαλο όπως ο Ατρόμητος, που από ό,τι κατάλαβα και κανονικά ήρθε και έκανε και ένα πολύ καλό παιχνίδι, φαίνεται ότι αποδεικνύεται λάθος, έτσι. Και στο ρωτάω γιατί δεν είναι να πεις ότι ξέρω εγώ ήταν Ιανουάριος που έχουν παιχτεί και τη μισή σεζόν και οκ, okay, μπορεί κάποιοι να είναι κουρασμένοι και να θέλουν αλλαγές, ή τέλος πάντων κάποιοι που δεν παίζουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Το πρώτο παιχνίδι το επίσημο του Ηρακλή, το πρώτο στο πρωτάθλημα μάλλον, έγινε αυτό την περασμένη εβδομάδα. Οπότε δεν είναι να πεις ότι ήταν ανάγκη να γίνει ένα τόσο μεγάλο rotation. Ναι, φάνηκε ότι οι πολλές αλλαγές, mm-hmm. η ολική αλλαγή, μπέρδεψε την ομάδα του Ηρακλή, μπέρδεψε τον προσανατολισμό της μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, αρκετοί ποδοσφαιριστές βρέθηκαν σε κακή ημέρα, αποκορύφωμα τον Γιώργο Αμπάρη, mm-hmm. που φέρει ευθύνη σε κάποια τέρματα που δέχτηκε ο Ηρακλής. Γενικώς έδειξε πολύ μπερδεμένη ομάδα και δεν μπόρεσε να... Ουσιαστικά ο Ατρόμητος επέβαλε συνεχώς το ρυθμό του, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Ηρακλή να αντιδράσει. Εντάξει, βέβαια, για να λέμε και φεύγοντας λίγο από αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει καθαρά με τον Ηρακλή, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που δεν είναι τυχαία στη δεύτερη θέση βαθμολογία στην Ελλάδα. Από όσο ξέρω, Γιάννη, σήμερα δεν έκανε και πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του, έτσι δεν είναι? Όχι, ήταν μια ενδεκάδα Super League για τον Ακριβώς. Ατρόμητο. Μια ενδεκάδα που και είναι μια ομάδα που είναι όντως, δηλαδή όντως δεν είναι τυχαία εκεί και παίζει και καλό ποδόσφαιρο στα περισσότερα παιχνίδια. Όντως, το είδαμε και στο Καφετζόγλιο αυτό, το έχουμε δει και στο πρωτάθλημα την ομάδα του Ατρόμητου. Είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, δικαίως βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ναι, ναι. Οπότε, στιγμή που ο Ατρόμητος, που είναι μια καλή ομάδα, που ήρθε με βασική ενδεκάδα, πέτυχε τον Ηρακλή όπως τον πέτυχε, του έριξε τα 6 γκολ και δημιουργήθηκε σε όλο αυτό το ζήτημα για τον Ηρακλή. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει άμεσα, εννοώ μέσα στα επόμενα 24 ώρα, κάποια εξέλιξη με τον Βοσνιάδη? Αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση του Ηρακλή κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν έχει βγει κάτι νεότερο προς τα έξω. Μάλιστα. Αν δεν έχει καλό αποτέλεσμα στην Κέρκυρα. Αρχικά δείχνουν όλοι να στρέφουν το μυαλό τους και το βλέμμα τους στο παιχνίδι με την Κέρκυρα. Mm-hmm. Αν και, όπως είπαμε, δεν γίνεται να ξεχαστεί εύκολα αυτή η ήττα. Πρέπει όμως, το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Είναι έτσι φτιαγμένος ο κόσμος του ποδόσφαιρου που πρέπει άμεσα να κοιτάξει την επόμενη σου υποχρέωση. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι. Ναι, ναι. Okay. Οπότε, Γιάννη, τώρα όσον αφορά τη συνέχεια, είπαμε ότι ο Ηρακλής παίζει στην Κέρκυρα την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή. Με mm-hmm. παίζει στην Κέρκυρα. Και όσον αφορά τη συνέχεια στο κύπελο, έχει ένα παιχνίδι ακόμα βοήθαμε. Έχει με τον Μπας Γιάννενα. Θα γίνει μέσα στο τρίμερο 4-5 με 6 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ακριβή ημερομηνία. Είναι κόντρα στον Μπας Γιάννενα. Ο Μπας, αν δεν κάνω λάθος, είχε κερδίσει τον Ατρόμητο στην πρώτη αγωνιστική. Μπας Γιάννενα, ναι, είχε κερδίσει 1-2 τον Ατρόμητο. Και κέρδισε και σήμερα τη θρυλική θύελλα. Αύριο μάλλον παίζουν. Συγγνώμη, ωραία. Μάλιστα. Ναι. Οπότε, αν κερδίσει εκεί ο Μπας Γιάννενα, θα έχει προκριθεί. Οπότε θα είναι παιχνίδι το οποίο ο Ηρακλής μπορεί να το κερδίσει. Είναι τέλος πάντων να το χτυπήσει, να το πάρει για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Αλλά θα μου πει ότι αν έχει χάσει ένα τον Ατρόμητο, πώς θα γίνει αυτό? Ναι, ακόμα και να το κερδίσει, πάλι δεν είναι τόσο εύκολα ναι, τα πράγματα ναι, 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 για τους Κιανόλευκους. Ο Ατρόμητος λογικά θα κερδίσει τη θύελλα τελευταία αγωνιστική. Οπότε, όταν έχει βάλει 6 γκολ στον Ηρακλή. Τι συζητάμε. Γιατί μετράνε και τα γκολ. Ναι. Και γι' αυτό άλλωστε ο Ατρόμητος δεν έριξε ρυθμό στο σημερινό παιχνίδι. Και mm-hmm. έφτασε στα 6 τέρματα. Μάλιστα. Οπότε, πέρα από τη βαριά ήττα, την πολύ κακή εμφάνιση, κρατάμε και την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών που είναι πιθανό να δρομολογήσει κάποια εξέλιξη. Και ο Ηρακλής προσπαθεί να στραφεί
στο επόμενο παιχνίδι. Κέρκερ, η οποία έχασε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. 2-0 από τον Απόλλων Λάρισας. Πολύ σωστά. Ναι, έχασε από τον Απόλλων Λάρισας. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα με πολύ έμπειρο ρόστερ. Σίγουρα. Σίγουρα. Και θα είναι και μια κόντρα, θα λέγαμε, του Μυροφορίδη με τον Σπανό, έτσι, οι οποίοι συνεργάστηκαν πετυχημένα πέρυσι στον Άρη. Ναι, ναι. Δεν χώρισαν καλά, Νίκο Παπαδόπουλε. Χώρισαν πολύ καλά και okay. Πολύ καλοί φίλοι. Okay. Είχαν βρεθεί αντίπαλοι και το καλοκαίρι, βέβαια σε φιλικό. Mm-hmm. Με τους ίδιους να τα λένε και με σε καλούς τόνους. Ο Μυροφορίδης μάλιστα είδε και το παιχνίδι του Απόλλου Λάρισας με την Κέρκυρα. Την προηγούμενη ομάδα. Ήταν στο γήπεδο. Ναι. Ήταν στη Λάρισα και το είδα από κοντά. Γιάννη, μιας που λέμε είδε το παιχνίδι, το τηλεοπτικό έχει βρεθεί καμιά άκρη? Όχι, δεν βιαζόμαστε. Goal West Ham 1-2. 1-2, σωστά. Τηλεοπτικό. Με Λούκας Πέρ δεν μέτρησε. Για πες. Τηλεοπτικό υπάρχει κανονικά. Ναι. Με την ΕΡΤ να αναμεταδίδει ένα παιχνίδι την αγωνιστική, ένα με δύο παιχνίδια την αγωνιστική. Τώρα πρώτη αγωνιστική έδειξε παιχνίδι. Έδειξε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι ήταν τα Τρίκαλα με την Δόξα Δράμας, χωρίς να είμαι σίγουρος. Μάλιστα, οκ. Okay. Και την Κυριακή θα δείξει το Κέρκυρα Ερακλής, κανονικά. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, άρα εγώ δεν ήμουν σωστά ενημερωμένος. Νομίζω ότι δεν είχε βρεθεί λύση σε αυτό το κομμάτι. Θυμόμουν δηλαδή ότι ήταν μια διαπραγμάτευση, τέλος πάντων, μια κουβέντα με την ΕΡΤ, αλλά το είχα αφήσει εκεί. Όχι ότι είχε ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε Γιάννη, αν. Καλά, τώρα για σήμερα δεν νομίζω πια, μας πήρε νύχτα. Αν προκύψει κάτι άλλο από αύριο, θα υπάρξει εννοείται ενημέρωση. Λοιπόν, Γιάννη Σαλεπάκη, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Επίσης, καλό βράδυ. Γεια σου, λοιπόν, Γιάννη. Blowing bubbles βλέπω, φίλε, στο γήπεδο, οπότε νομίζω ότι μέτρησε τον γκολ. Γιατί άρχισαν τα παιδιά να πετάνε τις φούσκες της West Ham, γιατί ξέρεις, έτσι το ξέρεις ότι ο ύμνος είναι blowing bubbles και τέτοια και κάθε φορά βάζουν γκολ, φεύγουν. Ακριβώς, forever blowing bubbles. Έλα. Και κάθε φορά βάζουν γκολ στο γήπεδο τους. Ο αγαπημένος Λούκας Πέρεθ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Premier League, φίλε. Βέβαια. Βλέπεις φούσκες. Δεν το θέλατε. Ναι. Δεν το θέλατε. Δεν είναι, φίλε. Υψηλότερο επίπεδο. Premier League παίζει. Δεν το θέλατε. Στην Πριμέρα έβαλε τη μια χρονιά 20 πόσα γκολ. Μέχρι και εχμές αφήνεται για την προσωπική τη ζωή. Καθόλου. Λάσπισαν ανημιστήρα. Είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν ταιριάζουν σε κάποιες ομάδες, φίλε. Αυτό. Αυτό. Δεν είναι όλοι για όλους. Όπως μου είπε. Ο Φώτσο Κατσικάρης είναι στο NBA. Ωραία. Όταν ήρθε στον Άρη, ωραία, δεν μπορούσε την πίεση. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Βέβαια, εγώ μπήκα στο site του Utah Jazz σήμερα το πρωί κιόλας. Ναι. Δεν είδε πουθενά το όνομά του γραμμένο. Καλά, ρε φίλε, το ότι είναι στο τεχνικό staff δεν σημαίνει ότι είναι και. Δεν πρέπει να τον έχει. Μπορεί το staff να έχει 15 άτομα. Μπορεί ο Κατσικάρης να είναι. Εξειδικευμένος στην. Ξέρω εγώ, εξέλιξη των ρούκι. Ναι. Κατάλαβες, αυτή είναι η δουλειά του. Όπως μου είπε και ένας γνωστός μου χθες μια πολύ ωραία ατάκα. Mm-hmm. Μου λέει, η λάσπη να ξέρεις, κάποια στιγμή ξέρετε και πέφτει. Τι λέει, ρε φίλε. Πολύ καλό, φίλε. Νίκο Παπαδόπουλε, σήμερα δίνεις μαθήματα ζωής, θα λέγαμε, φίλε. Πολύ καλό. Λοιπόν, μιας που ολοκληρώσαμε για τον Ακλή, δώσε λίγο εικόνα από Κύπρο τι έγινε σήμερα, γιατί είχε παιχνιδί αρκετά. Ναι. Και με πολλές ομάδες και από την Super League. Το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής. Φίλες μου καλές, είδες τι έγινε στο γήπεδο της Καλαμαριάς? Όχι, για πες. Την ώρα του παιχνιδιού Απόλλων Πόντου Πανιώνιος 0-4, έτσι έλεξε το συγκεκριμένο μάτς. Έχουν μπει μέλισσες στο booth των οπερατέρ του ΟΤΕ TV. Τους τσιμπήσανε και μετέδιδε το παιχνίδι ο Κοσμοτέ μόνο από τις κάμερες του site. Για ένα ημίχρονο. Είχε μελίσει μέσα τον booth. Δεν ξέρω, ένα μήνο. Μπαίνω και διαβάζω τώρα που πού στο Βικελίδη. Δεν έχει ξεκινήσει το μάτς μας ακόμα. Λέει μήνο από μέλισσες επιτέθηκε στο οπερατέρ του Κοσμοτέ TV. Και του τσίμπησε, λέει. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Απόλλων Λάρισας ΑΕΚ 0-4. Επίσης, αυτό. Ναι. Πανετολικός Κισαμικός 0-0. Ηρακλής Ατρόμητος 1-6. Άρης Αίτητος Σπάτων ή Σπατών 2-1. Και Τρίκαλα Αστέρας Τρίπολης. Είναι Σπάτων, φίλοι, μην το λέμε. 0-1. Σπάτων είναι τώρα, στα Σπάτων. Σα χθεσινά ο Αφηνίκη Βόλου 3-0, Λάρισα Ερώτητος 4-1. Πολύ over στο κύπελλο λίγο εδώ. Με δύο γκολ του και έναν Μπαριγκάν χθες. Ναι. Λεβαδιακός Άρης Αβάτου 4-0, Λαμία Βόλος 1-1. Λοιπόν, δεν έχει αύριο περιοδία. Νομίζω πως όχι. Δεν έχει, σωστό. Ναι. Ναι. Έγινε πολύ πράγμα σήμερα. Μένει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Πώς και Παναθηναϊκός δεν παίξε παιχνίδι κάπου. Ναι, όντως Παναθηναϊκός έχει ένα και Παναθηναϊκός νομίζω έχει ένα. Κάσα πρώτο όμιλο του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει. Ναι. Ναι, όντως. Μήπως έχει αύριο παιχνίδι, φίλε.
Έχει αύριο παιχνίδια, ναι, έχει αύριο παιχνίδια. Okay. Ναι, 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 ναι. Κάτσε, Ξάνθη και Κασιόπη λέει παίζουν αύριο. Να το, ναι, έχουν και αύριο παιχνίδια. 1-3 τότε να με τον Γιορέντε. Παίζει ωραίο ακόμα αυτό. Ωραίο μάτσο αυτό. Μάλιστα. Διάδωσε λίγο και βαθμολογίε και να δει τι γίνεται. Α, και βαθμολογίε σε όλου του ομιλητέ. Φίλε, πε λίγο τι γίνεται στου ομιλητέ που παίζουν οι πιο. Ομιλο, ναι. Λοιπόν, στον όμιλο τη Ηρακλή. Πα Γιάννη να τρώνε τη Ηρακλή έχουν από 3 βαθμού. Θύελα Καμαρίου 0. Λοιπόν, στον όμιλο Τσάκ η Ένωση έχει 6-4 ο Βόλο 0 η Λαμία και από τον Λάρισα. Κρίθηκε το πέρα η πρόκριση. Φυλάκια. Στον τρίτο όμιλο του Παναθηναϊκού και Σαμικός έχει 4, Παναθηναϊκός 3 από 0, Πανετολικός και η Ιεράπετρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και η Ιεράπετρα λέει δεν έχει οριστεί και έχουν παιχνίδι λιγότερο. Ναι. Στον όμιλο των δύο μεγάλων ομάδων της πόλεως, έτσι, Άρης 4, ΠΑΟΚ 1 με ένα μάτς λιγότερο, Ερωτέλης 1 με ένα μάτς λιγότερο και έτους πάτων 1 βαθμό. Στον όμιλο του Ολυμπιακού, 3 η Ερυθρόλευκη, 3 και ο Λεβαδιακός, 3 και η Παναχαϊκή, 0 ο Άρης Αβάτου. Ο Ολυμπιακός και η Παναχαϊκή έχουν παιχνίδι λιγότερο και την Παναχαϊκή αποχώρησε ο Κώστας Κατσουράνης, ο γνωστός γιος Κατσούρ. Λοιπόν, από τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ναι. Τι? Εντυπωσιακό. Διαψεύδεται τώρα. Α, δεν φεύγει τώρα. Μάλιστα. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 6 βαθμούς προκρίθηκε. Στον 6ο όμιλο, στον 7ο όμιλο, Όφητη έχει 4, Κασιόπη έχει 3, Ξάνθη 1, Νίκη Βόλου 0. Και στον 8ο όμιλο, Πανιώνιος Λάρισα από 3 και Απόλλων Πόντο έχει 3, 0. Ο Ηρόδοτος, η ομάδα της Κρήτης. Μάλιστα. Άρα. Okay, οπότε, εσύ έχει πάλι νέσος λίγη μες στο Νοέμβριο. Ναι. Χθες κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι η... πώς το... Στο είχα πει ρε, ότι θα γίνει και η... Κάθε μήνα θα γίνεται. 10η αγωνιστική εκεί πέρα 10 με 12 του Νοέμβρη. Ναι. Και μετά δύο εβδομάδες θα κόπει μετά ξανά 24. Κάθε μήνα θα γίνει ίσως λίγο. Δεν ασχολείται άνθρωπο στο μεταξύ. Δεν έχει καταλάβει κανένα τι γίνεται. Εμεί την προηγούμενη διακοπή με τον Νίκο παίζαμε Βοσκόπουλο. Δηλαδή. Και τώρα θα κάνουμε μια... κάτι αντίστοιχο. Ένα Γιάννη Πάρη. Την βραδιά σου. Ναι, ένα ταξίδι στο φω, ένα 13ο Θεό. Λοιπόν, εντάξει, τι γίνεται, ασχολείται άνθρωπο. Ναι. Δεν κατάσταση αυτή. Okay. Λοιπόν, με άγγελο η εθνική όμω. Υπάρχει οριστική συμφωνία. Με άγγελο και άγγελο. Με Άγγελο και Άτζη για την ακρίβεια, ναι, για τους φίλους του Άτζη Μπασινά. Ναι, δεν τα έχουν βρει ακόμα λύση να αποζημίσουμε το Σκίμπε. Γιατί ο Σκίμπε έχει μια 500 αποζημίωση. Η οποία διάβασα σήμερα επί Γκυρτζίκη. Ναι. Δεν είναι και οριστή αποζημίωση. Η οποία οριστή μετά έρθει άπλα. Μετά έρθει άπλα του Βαγγέλη Γραμμένου. Και βάλτε και ένα 500 εκεί πέρα. Κάτι είναι. Και κάτι διάβασα σήμερα, κάτι δημοσίευμα λέει για την ΕΠΟ. Εκεί πέρα πρέπει να είναι πολύ καλά. Ναι. Λέει, το κόστος λέει για τους υψηλόβαθμους της, της ΚΕΔ είναι 70 χιλιάρικα. Τριτσόνες και εσύ, δηλαδή. Το μήνα. Όλοι μαζί. Και κάναν αυξήσεις, λέει, προσφάτως. Και Μέλο Περέρα και τέτοια δηλαδή. Κάναν αυξήσεις κιόλας, λέει. Αυτές είναι δουλειές, φίλε. Ο ένας λέει έπαιρνε 6 και νιώθε ρυθμισμένος, λέει, και του δώσαν 8. Εντάξει. Και του δώσαν 2.000 και παραπάνω. Αυτά δεν έχει έπορα. Και εμείς τι κάνουμε, φίλε. Μια χαρά. Μια άλλη ποτέ. Σήμερα ένα story έξω. Στην ΕΠΟ. Πώ το λένε. Στην ΕΠΟ λένε ότι δεν είναι, είναι λίγο σφιχτά τα οικονομικά του τώρα. Αυτές οι. Τώρα όταν είναι απ' την ώρα 1500 τώρα για αποζημίωση σφίγγει. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Μεγάλο φαβορέ που κατσαβάξει τον Αλέξανδρο Κιλκής. Για τον ποιον? Αλέξανδρος Κιλκής. Δεν το μάκι το κατσαβάξει. Υπάρχουν και αυτές οι ομάδες. Ναι. Ο Γιώργος Κούδης διαβάζει συνέντευξη εδώ πέρα, έλυσε τη σιωπή του. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και μετά του κυπέλου. Τελευταίο μισάωρο θα πάμε λίγο και στα μπασιδικά και του Άρη. Ας φάμε ένα πεντάλεπτο. Είμαστε μοναδικοί που δίνει ένα πεντάλεπτο στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα κάτι το φοβερό δεν υπήρχε. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει προκύψει, μια επιστολή που έχει στείλει ο ΠΑΟΚ προς όλους τους αρμοδίους με αφορμή κάποιες αναφορές δημοσιογράφων, τέλος πάντων, και σε ραδιόφωνο και σε social media και διάφορα γραπτά τους, τέλος πάντων, η οποία έχει σηκώσει κάποιες αντιδράσεις και από κάποιους δημοσιογράφους, τέλος πάντων, που θεωρούν αυτό θυγμένο. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο μέσα από αυτό. Βέβαια, ανάλογες αντιδράσεις δεν βλέπω όταν ξαφνικά διάφοροι αποφασίζουν να φύγουν από ένα συγκεκριμένο μέσο γιατί επιβάλλεται αυτό από κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, επιλεκτικές ευαισθησίες διακρίνω, ωραία, και μου κάνει λίγο εντύπωση και μιλάω για τους συναδέλφους
και όταν μιλάω για επιλεκτικές ευαισθησίες. Βλέπω ευαισθησίες και φήμωση και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ηθικός αυτούργος να πάω και κάτι τέτοια, και όταν αναγκάζονται να φύγουν κάποιοι άλλοι από άλλα μέσα, βλέπω να υπάρχει πρεμούρα. Ξέρω τι γίνεται. Έτσι, πρεμούρα, άμα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει για όλες τις καταστάσεις. Μπορεί να υπάρχει μόνο για μία. Όταν υπάρχει μια ανάλογη κατάσταση, δεν μπορεί στη μία πλευρά να έχεις πρεμούρα και στην άλλη, α, δεν μπορώ να πω κάτι ή δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, okay. Το αναφέρω γιατί έτσι έχει γίνει λίγο παραπάνω κουβέντα από το απόγευμα και μετά που έγινε γνωστή αυτή η επιστολή, τέλος πάντων, του ΠΑΟΚ. Το προετοιμάζει για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο έρχεται το μεσημέρι του Σαββάτου, για το 9 στα 9, φίλε, αν καταφέρει να το κάνει. 9 στα 9, αν το καταφέρει. Εγώ νομίζω ότι στο μάτς της, είπε στιγμή για ΠΑΟΚ χθες, φίλε, ή έβγαλες καμιά συνάλφα, δεν πρέπει να μας τα πει. Την αγάπη Καβριλίδου, ρε φίλε, νομίζω ότι ήταν, στον αέρα. Νομίζω ότι στο πρωτάθλημα, το βράδυ της Δευτέρας, ήταν η καλύτερη του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα, ε. Ναι. Με βάση την εικόνα που έχει δείξει τα περισσότερα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ήταν η καλύτερη του εμφάνιση και το 2-0 ήταν μικρό με βάση την εικόνα του αγώνα. Και με έψω Σουηδός. Δεν θα πω ότι είναι το τάγκ που τα σαρώνει όλα και ο τρελός και όλα αυτά και το ένα και το άλλο. Αλλά όντως έδειξε κάποια πράγματα με τον Άρη στο Χαριλάου, λέω εγώ. Και στο μάθημα Αθηναϊκό νομίζω ήταν από τους πιο σημαντικούς. Εντάξει, κάποια στιγμή είναι αυτό που λέγαμε πριν. Χρόνος. Δεν έκανε προετοιμασία, ήρθε τέλη Αυγούστου. Ωραία. Είναι και ένα κορμί που είναι για κανένα. Είναι 90 overblown, κάπου τόσο είναι. Συμπληρώνει και από κοντά. Τι έχουμε εδώ, αδελφέ. J-Lo. J-Lo, φίλε, 50 χρονών. 50 χρονών και είναι έτσι. Καλά, εντάξει, τώρα έχει φύγει εδώ πέρα. Λες. Έχει δουλευτεί Photoshop με τρέλα. Εντάξει. Έχει δουλευτεί Photoshop με τρέλα τώρα, εντάξει. Ωραίο φόρεμα φοράει. Παγέτα, φίλε, μόδα. Τι έχει περάσει και από αυτήν. Ναι. 50 η Τζένιφερ Λόπεζ, ρε εσύ. Τώρα τα έχει με ένα παλέμαχο του baseball. Τα έχει είναι παντρεμένο. Τον Άλεξ Ροντρίγκε. Νομίζω παντρεμένη. Όχι, δεν είναι παντρεμένη. Ναι. Όχι, είναι σε. Τι 50 ρε. Άλεξ Ροντρίγκε. 50 η Τζέι Λό. Μεγαλώσαμε, Νίκο. Ναι. Μεγαλώσαμε. 50 ρε. Κάποτε τραγουδούσαμε τον Jenny from the Block. Κομματάρα. Έτσι. Το If You Had My Love νομίζω είναι κομματάρα. Θε να κάνουμε και ένα βράδυ να βάλουμε έτσι λίγο φτηνό τσιχλοπόπ. Έτσι λίγο Τζέι Λό, λίγο Britney. Εύκολα. Ρε φίλε, είναι πολύ αδικημένη μουσική. Χρήστο, και όσοι συμφωνείς, ρε φίλε, ότι είναι αδικημένη μουσική. Πολύ αδικημένη, ρε φίλε. Και όλα αυτά τα τραγούδια έχουν σηκωτραγουδηθεί σε κάποια φάση. Κατάλαβες. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα πρώτη παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Για να μην βάλουμε καμιά Μπιγιόνσε για τον γκέι κοινό, αποθεώσει και μας ακούνε όλοι, να ξέρεις. Ωραία. Που λέει και ο Μάριος. Το γκέι κοινό της πόλης. Αν βάλουμε Μπιγιόνσε, να ξέρεις, θα παλαβώσουν όλοι. Λοιπόν, φτάνουμε στο διάλειμμα. Παραμένει το 1-3 εδώ γιατί έχουμε εικόνα το West Ham Tottenham. Ναι, ρε φίλε. Μας το χάλασε, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Να παίξει την άσχητη βλακεία σου να παίξει τώρα. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε επιλογές στο στοίχημα υπάρχει σε στοίχημα.gr. Τεράστια γκάμα. Οι καλύτερες αποδόσεις. Με πάρα πολλές επιλογές για εσάς για τρόπους στοιχηματισμού. Αφού λοιπόν επέλεξε αυτή την κομματάρα ο δικός εδώ, γιατί πριν έξω θυμηθήκαμε μία ατάκα από μία εκπομπή ενός καναλιού που δεν υπάρχει πλέον. Και δυστυχώς. Νομίζω ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος, μπορεί να αργεί λίγο, μια εκπομπή θα αφιερωθεί στο Μέγκα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Είμαι. Αποκλειστικά Μέγκα. Είμαι full υπέρ. Είμαι full υπέρ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι Μπαλαντέρ, λίμπορ 107,4. Πάρε το συνάδελφο στα μάτια μου, Ρελή. Λοιπόν... Θα το κόψουμε. Χρήστο, θες αύριο εδώ. Ωραία. Θα το κάνουμε τον Παλόμπα βασικά. Θα γίνει. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για μπασκετικό, γιατί είχαμε και παιχνίδι. Το μάτς με την Λουκόιλ Λεύσκη. Δώσε λίγο ρε φίλε ενημέρωση εκεί πέρα στο λαό για στοίχημα τι γίνεται που έχει κύπελα και ναι. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, ναι. Άνοιξε λίγο εκεί πέρα να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε. Φίλε, δουλειά, πριν πάμε στον γκουρού της γειτονιάς. Καλά, ναι. Ναι, καλά, δεν τα λέω. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Ακούτε το Σάββατο. Σήμερα το βγάλουμε την άλλη του ιδιότητα, οκ. Okay, αλλά. Ναι. Σαββατοκύριακο. Και να πάρετε μια Pay Save the Car που είναι το καλύτερο εργαλείο. Έτσι είναι αυτά. Για κάθε τζογαδόρο. Για να δώσω λίγο ενημέρωση τώρα για το τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τελικό στην Ιταλία Μίλαν Τζένοα.
2-1. Κάτσε να δούμε τα παιχνίδια που παίζουν σε εξέλιξη. Για το κύπελλο της Γερμανίας, Λειψία, Hoffenheim 2-0. Στις καθυστερήσεις, Holstein Kiel, Freiburg 2-1. Στις καθυστερήσεις επίσης. Στο κύπελο Βελγίου, μετά τα πέναλτι, Βιλτούν 1-2. 1-1 το παιχνίδι. Συμπαράταση, Λουγκάνο, Ξαμάξ 2-1. 1-1 κανονική διάρκεια. Στο Copa del Rey της Ισπανίας, ο 52, Λεωνέσα, Μπαρτσελώνα 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, ο 77, Λέτσε Κροτόνε 1-0. Αυτά, στην Πορτογαλία, Sporting Estoril 1-0, έτσι, η τιμένη πατρίδα του Φερνάντο Σάντος. Και πάμε στον γκουρού της γειτονιάς, Σταμάτη Μουρελή, καλησπέρα. Γεια σου, Σταμάτη. Τι γίνεται, καλησπέρα. Όλα καλά, φίλε. Εντάξει, καλά όσο μπορούμε. Λοιπόν, είχα εικόνα και σήμερα το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη. Μετά το σημερινό μάτς. Και νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε και με το ρεπορτάζ είμαστε καλά, γιατί και η εικόνα σήμερα δεν ήταν καλή. Σταμάτε να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Όχι. Επειδή... Μ' αρέσεις, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Μ' αρέσεις. Κάτσε, δεν σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω, μου λες κάτι, σου λέω όχι. Αυτά θέλω από σένα, μην ρωτάς. Πάμε στο επόμενο. Ναι, άρα πρέπει, πάμε στο επόμενο, φίλε. Για πες. Λοιπόν, επειδή πλανάτε έτσι πάνω από το παλέα αυτή η κουβέντα και συζητιέται στους δημοσιογραφικούς και μη διαδρόμους. Μετά και από αυτή την ήττα, πιστεύεις ότι θα προκύψει θέμα προπονητή? Όχι. Όχι. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψει θέμα προπονητή. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει, δεν ξέρω τι πλανάτε και τι συζητιέται. Το να συζητάμε μεταξύ μας δημοσιογράφοι, ο κόσμος είναι κάτι που μπορεί καμιά φορά να είναι πολύ μακριά την πραγματικότητα. Ναι. Δεν λέω ότι ο Αγγέλου λαμβάνει 100% της εμπιστοσύνης της διοίκησης αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι. Αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό. Θεωρώ όμως αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασης Αγγέλου. Ότι μπορεί να καθίσει πάλι με τον Γουλέρμο να μιλήσουν, να δουν τι γίνεται. Τι φταίει. Τι μπορεί να αλλάξει. Η λογική, ας πούμε, για παράδειγμα της ενίσχυσης με τον Παπαντονίου, από ό,τι φαίνεται, μπαίνει σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της ενίσχυσης. Ότι παίρνει σε ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να σου αλλάξει κάποια πράγματα που δεν έχεις μέσα στο παιχνίδι σου. Το αν θα μπει διοίκηση μια λογική αντικατάσταση ενός ξένου, να έρθει κάποιος άλλος. Και αυτό μπαίνει μέσα στη λογική της αλλαγής. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Υπάρχουν επιλογές σε περίπτωση που πει ότι θέλει να αλλάξει ξένο, υπάρχει. Okay. Κοίτα, υπάρχουν αρκετοί. για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, όσον αφορά δηλαδή ότι ο Άρης είναι με ένα μπαν, έτσι, υπάρχουν παίχτες, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι γύρω στους 5 με 6 παίχτες που γνωρίζω εγώ, έτσι, που μπορούν να πάρουν. Μιλάμε πάλι για παίχτες που ήταν πέρσι στην Ελλάδα. Μιλάμε για ξένους, έτσι. Για ξένους που ήταν πέρσι πριν τον μπαν στην Ελλάδα, οπότε λέω ότι ο Φλίνες είναι εδώ. Για παράδειγμα, ας πούμε είναι ο Τσούκοβιτς, ο οποίος ακόμα είναι ελεύθερος. Ναι. Έτσι, ο Ντεκόζη επίσης, ο οποίος ακόμα είναι ελεύθερος. Ο Ντεκόζη του Κορύβου πέρσι, το τεσάρι. Ναι, του Κορύβου. Ναι. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ο Γουέρ της Λάρισσας, που έπαιζε πέρσι τη Λάρισσα πριν για πολύ λίγο. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει τον Καναδά. Ασώδιο. Ναι, ασώδιο είναι αυτός. Ναι. Ο οποίος παίζει τον Καναδά, όπως τον Καναδά, επειδή είναι. Εκεί είμαι επαγγελματική λίγκα, έτσι είναι λίγο, ξέρεις, να είχαμε να λέγαμε λίγκα, γιατί έχουν το NBA, ας πούμε, δεν είναι στη λογική των Αμερικανών με τη τύλη και τα σχετικά. Ναι. Δεν θέλει λέτρο κλήρας. Δηλαδή, άμα πάει κανείς αύριο το πρωί και πει στην Ομοσπονδία, το έχεις, ας πούμε, του Γουέρ το λέτρο, δεν είναι εκεί. Ναι. Δεν θα αφήσει στην Ομοσπονδία, δεν το ζήτησε κανείς, γιατί στο Καναδά παίζει έτσι τώρα. Το ότι είναι στον Καναδά δεν σημαίνει να δει τρέχοντας, έτσι, γιατί μπορεί εκεί να παίρνει καλά λεφτά. Okay. Ναι. Και είναι και δίπλα στην Αμερική, οπότε σου λέει εντάξει, γιατί να ξαναγυρίζω, ας πούμε, στην Ελλάδα. Γενικά είναι 5-6 περιπτώσεις παιχτών που είναι ελεύθεροι. Τώρα βέβαια μπαίνει σε μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί κάποιοι θεωρώ εγώ, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, ας πούμε, να πάρεις κοντό σημαίνει ότι θα πρέπει να διώξει ο Αγγέλου ή τον Ταλό, που είναι ένας παίκτης ο οποίος πιάνει θέση τέτοια, δηλαδή playmaker, έτσι, ή μετά να θυσιάσει έναν άλλον παίκτη με πιο πιθανή επιλογή, ας πούμε, το Χάρης. Ναι. Δημιουργούνται και ένα, δηλαδή άμα διώξεις το Χάρης για να πάρεις ένα playmaker, υπερφορτώνεις την θέση συγκεκριμένη. Αν και εγώ πιστεύω ότι αν αλλάξει ξένο Άρης, δεν θα πάει για playmaker, δεν θα πάει για περιφερειακό. Με τη λογική βέβαια ότι θα προχωρήσει τον Παντονίου.
Έτσι, δηλαδή, αν πας και τον Παπαντονίου, πας να πας και Αμερικανό, ποιος θα παίρνει τα rebound. Κατάλαβες. Και πώς και ποιος θα βγει εκτός rotation από τους κοντούς για να παίζουν αυτοί. Γενικά είναι κάποια θέματα τα οποία τα σκέφτονται στην ΚΑΕ. Πέρα από όλα, βέβαια, πάνω απ' όλα από τα μεταγραφικά που συζητάμε τώρα, έχει να κάνει και το οικονομικό. Έτσι, πρέπει να δει ο Άρης λεφτά έχει για να δαπανίσει, γιατί για να κόψεις το συμβόλαιο ενός παίχτη που έχουν υπογράψει όλοι οι διαιτές, πρέπει να πάρει και μια αποζημίωση. Φυσικά. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό δηλαδή να το αφήσεις. Απ' την άλλη, για να φέρεις κάποιον μέχρι το τέλος της χρονιάς, και αυτόν πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα. Και ειδικά στην κατάσταση που είναι ο Άρης, για να μην κοροϊδευόμαστε, το ξέρουν όλοι στην αγορά πώς είναι ο Άρης όσον αφορά τον πάνω. Οπότε όποιος έρθει τώρα θα ζητήσει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί εσύ έχεις την ανάγκη σου, την ανάγκη του. Δεν έχει ο παίκτης να έρθει στον Άρη στιγμή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, αν θέλει να αλλάξει παίκτη, έχει την ανάγκη να φέρει κάποιον, γιατί οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες. Έτσι είναι 5-6. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να τσιμπήσει και λίγο, ξέρεις, το κασέ. Γενικά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες. Και μετά κυρίως το θέμα που βγήκε με τον Παπαντονίου, ότι είναι μια από τις επιλογές του Αγγέλου και το θέμα θα προχωρήσει λογικά αφού τελειώσει η ιστορία με τον ΠΑΟΚ, το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, νομίζω τελειώνει στις 3 του Νοέμβρη, το Σάββατο. Εντάξει, ήδη μπορεί να μιλάνε δύο πλευρές, έτσι αυτό δεν είναι κοινομιστικό. Καταρχάς, σε αυτό που λες, να εξηγήσουμε ότι όταν λέμε μηνιαίο συμβόλαιο, εννοούμε ότι ο παίχτης έχει συμφωνήσει και υπάρχει οψιόν από την ομάδα να μείνει ελεύθερος σε διάστημα εντός ενός μήνα από τη στιγμή που υπογράφηκε το συμβόλαιο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μία συμβόλαια στην Ευρώπη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και ο Παπαντονίου έχουν οψιόν στο συμβόλαιο ότι σε ένα μήνα. Ακριβώς. Μπορούν να λύσουν την εργασία χωρίς να ξέρω εγώ, πληρωθεί αποζημίωση. Γιατί λογικά ίσως μπορεί να έχει αυτό να είναι και τυπικό. Ακριβώς. Κόψει το συμβόλαιο να ανανεώνεται για να μην είναι για ένα χρόνο. Έτσι, αυτά είναι κάποια τυπικά. Ναι, αλλά πόσο γνωρίζω, πάω δεν θα το κρατήσω. Όχι, δηλαδή, δεν είναι πολύ. Είναι πολύ η συνεργασία των δύο ήταν πολύ καλή, έτσι. Δεν έχει να κάνει με. Απλά ο Παπαντονίου ήρθε στον ΠΑΟΚ σε μια περίοδο που είχε ανάγκη για ένα ακόμα γκάρντ, γιατί ήταν δραματίας ο Γκος. Από τη στιγμή που υπάρχουν επιστροφές, ο Νόντας είναι εκτός δεκάδας. Στα τελευταία παιχνίδια δεν παίζει. Μα ναι, αυτό στον ΠΑΟΚ πήγε να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό, μια συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι, δεν έχει να κάνει με την απόδοση του ή όχι. Σωστά. Πήγε να καλύψει ένα τραυματία. Από τη στιγμή που γύρισε ο τραυματίας, δεν αλλάζει ο προπονητής τον προγραμματισμό του, γιατί ας πούμε μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι καλά και να πει ότι διώχνουν τον ένα παίχτη και κρατά αυτό με το συμβόλαιο. Αυτό γίνεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις όταν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν ρολάρει. Τώρα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο τραυματισμός ήταν πολύ νωρίς. Δεν μπορείς να πεις ότι θα φέρω τον Παντονίου, θα διώξω κάποιον άλλον γιατί παίζει καλύτερα ο Παντονίου. Έτσι απλά είναι γι' αυτό καλά για να διευκρινίσεις ότι ο Παπαντονίου πήγε στον ΠΑΟΚ για συγκεκριμένο λόγο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Έτσι στον Άρη τώρα, εφόσον προχωρήσει, έρχεται για άλλο λόγο. Ναι. Μπορεί και να είναι βέβαια πάλι. Για τον Παπαντονίου, συγγνώμη που σε διακοπτώ, ο Παπαντονίου όλο το καλοκαίρι, ναι, μεν ήταν ελεύθερος, αλλά ήταν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Έτσι, ναι. Ξεκίνησε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, συμμετείχε στα φιλικά του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και όταν ξεκίνησε η σεζόν και επίσημα, τότε έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πέρασε περίπου ένα μήνα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έτσι. Βέβαια και στον Άρη να πούμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, εφόσον προχωρήσει το θέμα, έτσι, γιατί δεν το δίνω όμως τελικό, δεν έχει κλείσει κάτι. Ότι εφόσον προχωρήσει το θέμα, ο Παπαντονίου υπάρχει μια σκέψη να κλείσει αρχικά για μήνα. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά αυτός ο μήνας του Άρη είναι πολύ δύσκολος. Έχει να πάει την επόμενη εβδομάδα στην Κατάλια, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν χάσει δυσκολεύει πάρα πολύ η υπόθεση πρόκριση, γιατί μετά θα πρέπει να κερδίσει αυτό στα δύο, να χάσει κατά για τα δύο. Ναι. Γιατί στη Σοβαθμία θα τον έχει ο Φιλανδί. Μετά τη σημερινή ήταν δηλαδή. Ναι. Έχει να παίξει στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Έχει να παίξει εδώ με το Περιστέρι. Ενδιάμεσα θα υποδεχτεί την Τίμνο και την Λουκόιλ. Έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ένας μήνας γεμάτος για τον Άρη. Και σήμερα αυτό που νομίζω ότι είδαμε όλοι είναι ότι ο Άρης δεν έχει ανάσες. Δηλαδή εγώ αυτό το βασικό μου συμπέρασμα, πέρα από την απόδοση και αν έπαιξε καλά ο Άρης και είχε παρεμβάσματα, δεν έχει ανάσες. Σταμάτη να σχολιάσω. Εγώ βλέποντας και το παιχνίδι, νομίζω ότι η Λουκόιλ ήταν πιο καλή από τον Άρη.
Ήταν καλύτερη. Γιατί πιο καλή ομάδα ήταν. Τουλάχιστον σε αυτά τα 40 λεπτά που είδα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι γενικότερα καλύτερη ομάδα, αλλά στο σημερινό παιχνίδι ήταν καλύτερη. Όχι, σήμερα ήταν καλύτερη εδώ πόλη. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Ότι έπαιξε καλύτερο μπάσκετ, έδειξε να είναι καλύτερη σαν ομάδα, έδειξε να έχει μια πολυφωνία, δεν έχει μια πληρότητα σε αρκετές θέσεις, τουλάχιστον οι πενταδάτες. Σωστά, σωστά. Ήταν πολύ καλή σήμερα. Σωστά. Απ' την άλλη, βέβαια, είδαμε έναν Άρη, ο οποίος μπήκε νοθρά, βρίσκει ξαφνικά να κυνηγάει τους 12-13 πόντους. Έτσι, το οποίο είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι είναι δύσκολο όταν κυνηγάς. Θέλεις παραπάνω δύναμη για να καλύψεις αυτό το κενό, αυτή τη διαφορά. Mm-hmm. Όταν ο Άρης έφτασε στους 41 και ισοφάρισε το παιχνίδι, εκεί κάπου, έτσι, δέχτηκε κατευθείαν ένα 7-0, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μπήκε κουρασμένος. Έτσι, δηλαδή κάπου από τους 41 και μετά ο Άρης μου φάνηκε πάρα πολύ κουρασμένος και πνευματικά και σωματικά. Θεωρώ, εντάξει το έχουμε ξαναζήσει, νομίζω και πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή, ότι βγαίνει τώρα το πρόβλημα με το κοντό ρόστερ με την Ευρώπη. Έτσι, με ένα ρόστερ με παίχτες που δεν ξέρουν τι εστίουν διπλά και τριπλά παιχνίδια την εβδομάδα. Γιατί άμα βάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα ο Άρης, θα έπαιξε Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό, πήγε τώρα να παίξει με την Κόελ, ταξίδι. Και να παίξει τώρα το Σαββατοκύριακο παιχνίδι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι τρία παιχνίδια στην εβδομάδα. Είναι παίχτες που μπορεί να λέμε εμείς ότι εντάξει είναι δύσκολα ή εύκολο όπως φίλε τον πει ο καθένας. Οι παίχτες όμως που δεν ξέρουν να παίζουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα δυσκολεύονται να μπουν σε αυτή τη λογική, στη λογική του ταξιδιού. Εγώ πιστεύω στα μάτια ότι ακόμα και οι παίχτες που το ξέρουν αυτή τη διαδικασία υπάρχουν εβδομάδες που ζορίζονται πολύ. Και δεν έχει, να κάνει, δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της σωματικής κούρασης. Αυτή έρχεται δεύτερη. Είναι το κομμάτι, το προπόνηση, ταξίδι, βίντεο, κόντρα βίντεο, προπόνηση ξανά, ξανά ταξίδι πίσω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Η αλλαγή συναισθημάτων από την νίκη στην ήττα και το καθεξής. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Και ο Άρης δεν είναι έτοιμος ούτε για αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό. Δηλαδή εγώ έτσι με έναν Άρη κουρασμένο, έναν Άρη που δεν είχε ανάσεις, έναν Άρη που στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά μου φάνηκε ότι δεν μπορεί να απειλήσει καθόλου τον Λεύσκη. Έτσι έφτασε μια φάση σε 9 και σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή οι Βουλγαροί δεν ένιωσαν κάποια πίεση. Έτσι δεν ένιωσαν κάποια πίεση. Είναι έναν Άρη ο οποίος λόγω της κούρασης και λόγω αυτής της κατάστασης έκανε επιλογές επιθετικές που θα τις χαρακτηρίσω, πώς να σου πω, ανόητες. Δηλαδή τρίποντα υποπίεση, ανοιχτοί παίκτες, δεν δίνω πάσα, ξανασουτάω τρίποντο. Και σε όλο αυτό το κομμάτι βέβαια της αυτής ψυχολογικής, αν θέλεις, κατάστασης. Είναι και Αγγέλου, έτσι, που ενώ η ομάδα, ας πούμε, κυριάρχησε τα rebound, ο Μαγκή νομίζω αγωνίστηκε 10-12 λεπτά. Ενώ ξεκίνησε και καλά, είχε πόντους στην αρχή. Mm-hmm. Θα τον βάλεις μέσα, να παλέψεις, να πάρει, αφού βλέπεις ότι το παιχνίδι το έχεις αμυντικά, ας πούμε, το έχεις φρενάρει. Δεν βάζεις όμως, γιατί για μένα σήμερα και ο Χρυσόας δεν έβαλε. Ότι σταμάτησε κάποια στιγμή την επίδεση, σταμάτησε, έτσι, για μια λεύση που είναι πολύ καλά στην επίθεση, είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα. Mm-hmm. Μετά όμως ο Άρης δεν μπορούσε να βάλει, γιατί μπαμπα μπουμπα από το 6-75 δεν θα μπουν. Όχι δεν θα μπουν όλα, δυστυχώς στον Άρη δεν παίρνουν τα περισσότερα. Έτσι. Mm-hmm. Γενικά έχει θέμα ο Άρης. Έχει θέμα, τώρα έχει το Σαββατοκύριακο που θα ξεκουραστεί η ομάδα, γιατί δεν έχει αγώνες, έχει κύπελο. Mm-hmm. Και θα προετοιμαστεί για το μεγάλο ταξίδι στη Φιλανδία, όπως και να είναι δύσκολο ταξίδι. Στα καπάκια θα πάει στη Ρόδο. Όλο αυτό. Δηλαδή μπορεί να ξεκουραστούν τώρα οι παίκτες, αλλά έχουν να πάνε από τη Φιλανδία, από την πόλη εκεί που ιδρεύει κατά, γιατί δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Άρα, πώς τη λένε, βλέπω την άλλη φορά. Δεν θυμάμαι και εγώ τι λένε. Ναι, να πάνε στη Ρόδο, έτσι. Ναι. Αλλά όλο αυτό είναι δύο κρίσιμα παιχνίδια. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία δεν πρέπει να χάσει ο Άρης. Mm-hmm. Όσο και να ακούγεται, ειδικά για την Ελλάδα πολύ νωρίς. Αλλά εγώ το ξαναλέω ότι και στην Ευρώπη, ξαναλέω ότι για μένα το να αποκλειστεί ο Άρης στο FIBA EuroCup από την πρώτη φάση είναι τεράστια αποτυχία. Δεν θα πω ντροπή, θα πω τεράστια αποτυχία. Ναι, ρε σταμάτη να σου πω όμως να κάνω εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Ας πούμε, για να σου κάνω τον αντίλογο. Μήπως... Εντάξει, ρε σταμάτη. Το συνήγορο του Αγγέλου θα πει. Σίγουρα θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί, αλλά από την άλλη, άμα το δεις, και η ομάδα θα αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα και θα έχει και περισσότερες δυνάμεις. Γιατί είναι και μια διοργάνωση η οποία πέρα του γοήτρου, να προχωρήσει δηλαδή λόγω του ονόματος, δεν της προσφέρει τίποτα της ομάδας. Μερικώς σκεφτούν τους αυτό πριν πάνε όμως να πάμε να παίξουν.
Όταν πριν την απόφαση να παίξει αυτή η διοργάνωση, την τέταρτη εντάξει διοργάνωση, και ο Άρης, έτσι, ο Άρης που έχει να περηφανεύεσαι ευρωπαϊκά, ότι έχει πάει σε τρία συνεχόμενα Final Four πρωταθλητριών, ότι έχει πάρει τρία τρόπαια ευρωπαϊκά, ότι έχει παίξει σε δύο τελικούς, ότι έχει κάνει μια τεράστια πορεία ευρωπαϊκή και ουσιαστικά ήσουν ο πρώτος που ευρωπαϊκά βγήκες προς τα έξω από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να μου αποκλείσεις στο FIBA Euro Cup σε όμιλο με την Κατάγια και την Λουκόιλευς και την Τύπνο. Έτσι. Αν δεν θέλεις, αν δεν αντέχεις, δεν πας. Γιατί να σου πω κάτι, ο Άρης αυτός, άμα τον έβαζε στο Basketball Champions League, έτσι αυτή τη στιγμή πάλι θα μπορεί να μην είχε ούτε μία νίκη. Έτσι. Με βάση την εικόνα που έχουμε τώρα του Άρη. Και την εικόνα που έχω δει κάποια παιχνίδια των ομάδων. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί και εσύ τα βλέπεις με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ότι το επίπεδο είναι αρκετά καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, αλλά είναι αρκετά καλό το επίπεδο. Είναι σίγουρα πιο δυνατό από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα πήγαινε εκεί ο Άρης και έκανε πιντέ 4, πάλι το ίδιο θα έλεγα. Ναι. Απλά εκεί έχεις ένα αφεντικό γιατί λες ότι το κάνει για να πάρεις κάποια χρήματα. Εντάξει, είναι και το επίπεδο διαφορετικό. Ήταν το Βέλερ για να έρθουν οι Αμερικανοί. Εκεί έχεις κάποια ελαφρυντικά. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά το να πάω εγώ να παίξω μετά σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί είπα τους Αμερικανούς θα παίξουμε στην Ευρώπη. Αν ρωτήσεις τους 6 Αμερικανούς, τους 5 Αμερικανούς του Άρη και τον Ιταλό, για το FIBA Euro Cup, νομίζω ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Κανείς. Έτσι. Μην κουρδευόμαστε. Τώρα, αν είναι κάποιος Αμερικανός ο οποίος θέλει να κάνει νούμερα για να παίξει κάπου αλλού, είτε σε κάποιο ευρωπαϊκό καλό πρωτάθλημα, είτε στην Αμερική λέμε τώρα ότι βέβαια κανείς δεν έχει φιλοδοξία για NBA από αυτούς, αλλά ας πούμε ότι κάποιος μπορεί να έχει. Οι Αμερικανοί καν δεν κοιτάνε αυτό το πρωτάθλημα, όχι δεν το κοιτάνε καν, νομίζω δεν το ξέρουν καν. Έτσι, δηλαδή και οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες πολλές πάνε να κοιτάξουν, θα πρέπει να κάνεις απίστευτα νούμερα για να σε κοιτάξουν σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή πρέπει να έχεις 35 πόντους μεσόωρο και 22 rebound για να πούμε ποιος είναι αυτός ο μάγος που κυριαρχεί σε αυτή τη διοργάνωση δηλαδή. Τώρα να έχεις ας πούμε αυτά τα νούμερα, δεν νομίζω ότι ήταν το κάτι παραπάνω. Ο Αγγέλου το ήθελε αυτό για κάποιους λόγους που πίστευε θα το βοηθήσουν. Ότι θα δέσει η ομάδα, γιατί είναι μια νέα ομάδα, ότι θα βοηθήσει να βρει ρυθμό. Δυστυχώς δεν δικαιώνεται σε αυτό. Η ομάδα δείχνει κουρασμένη, η ομάδα δείχνει αποσυντονισμένη. Οι ήττες, οι πολλές ήττες, ακόμα και να το παλεύεις το παιχνίδι που έγινε με τον Ολυμπιακό, η ήττα φέρνει γκρίνια. Η ήττα φέρνει απογοήτευση. Όσο και να το παλεύεις στο τέλος, είναι ήττα. Αυτό που λέγαμε πέρσι στον Άρη του Γιαννάκη. Ότι ο Άρης του Γιαννάκη πέρσι, κάποια στιγμή, είχε μάθει στην ήττα. Δεν είχε μάθει να κερδίσει. Δεν μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή να παίζει με τους ρεπόρτερς να παίζει, δεν μπορούσε να σου κερδίσει γιατί είχε μάθει στην ήττα. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα να μάθει μια ομάδα στην ήττα και να μην μπορεί να σηκώσει αυτό που λέμε κεφάλι. Γιατί για να το αλλάξει αυτό θέλει πολύ περισσότερο αγώνα από ότι όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και λες ότι ξεκινάω με 0-0. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης μπαίνει σε αυτή τη λογική δυστυχώς. Τι να το κάνω εγώ που και έχασα τον Ολυμπιακό με 4 πόντους. Καταλαβαίνετε, δεν έχει να δώσει κάτι στους παίχτες το ότι έχασαν 4 πόντους από τον Ολυμπιακό. Έχασαν. Και τώρα που γυρνάνε από το Βουράρι, αν δεν σκέφτονται ότι παίξαν, ας πούμε, ισοφάρισαν την Λεύκη κάποιο σημείο του αγώνα, έχασαν. Δεν σκέφτεται κανείς ότι κερδίσανε, χάσανε τον Ολυμπιακό με 4 πόντους. Αυτό είναι που ρίσκαρε ο Αγγέλου για μένα. Γιατί την άποψή μου ρίσκαρε ο Αγγέλου στο να βάλει την ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, ενώ κανείς δεν του έλεγε τίποτα. Και νομίζω ότι και η διοίκηση, έτσι, αν του έλεγε ο Αγγέλου δεν πάμε στην Ευρώπη μετά τον αποκλεισμό, θα χαιρόταν. Γιατί αυτή τη στιγμή η διοίκηση πρέπει να βρει και 70-80 χιλιάρικα. Mm-hmm. Να καλύψει τα ευρωπαϊκά έξοδα. Έτσι. Και πρόσεξε, δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχουν χορηγίες, και την Ευρώπη μιλάω πάντα, και δεν υπάρχουν εισιτήρια. Έτσι δεν υπάρχουν εισιτήρια, ειδικά άμα χάσει ο Άρης με την Κατάγια. Είναι μια διοργάνωση στην οποία μπαίνεις μέσα, είναι ξεκάθαρο, δεν έχει... Ναι, είναι ξεκάθαρο, Νίκο, γι' αυτό παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες και χώρες μέρος σε αυτό. Ναι. Το θα μου πει κάποιος πέρσι το πήρε η Βενέτσα. Ναι, ρε φίλε, η Βενέτσα όμως μπήκε από το Champions League, έπαιξε 4 μάτς και το πήρε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν έπαιξε από την αρχή τη διοργάνωση η Βενέτσια από τα χωράφια που λέμε ή δεν έκανε το αγροτικό της η Βενέτσια. Η Βενέτσια έπαιξε αδικά στους 16, έπαιξε ρυθμός, πήγε τελικό, το πήρε.
Έτσι. Ο Άρης τώρα ξεκινάει από μια δικασία να μπει σε ομίλους, μετά να ξαναμπεί σε άλλους ομίλους. Αυτά, δες ποιες χώρες παίρνουν μέρος. Εντάξει, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες ομάδες από κάποια πρωταθλήματα που είναι αναπτυγμένα σε τομείς που δεν έχει Ελλάδα, είτε θες τηλεόραση, είτε θες χορηγικά, που δεν τους νοιάζει, τους βάζουν μάτς για να έχουν τους χορηγούς. Ο Άρης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Τηλεόραση δεν ενδιαφέρει και κανείς. Δεν ενδιαφέρει και κανείς. Mm-hmm. Τα μάτς του Άρη δεν τα δίνει κανένα κρατικό, κανένα κανάλι κρατικό και ιδιωτικό. Δεν ενδιαφέρει και άνθρωπος. Και τα μάτια. Δεν ξέρω αν σε δημοτικό κανάλι θα τα έπαιρνε. Να πήγε να τους δώσει κάποια λεφτά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτό είναι ένα ποσό. 70-80 μπορεί να ανέβει κιόλας το ποσό. Το οποίο όμως πρέπει να το βρει αυτή η διοίκηση. Η οποία αυτή η διοίκηση έχει χρέη, έχει βρει χρέη τα οποία πρέπει να καλύψει. Η οποία διοίκηση χάνει από την τηλεοπτικότητα σακέ. Η οποία αυτή η διοίκηση δεν έχει καταφέρει να βρει κάποια συμφωνία με χορηγίες. Όλα αυτά ποιος θα τα πληρώσει. Οπότε δηλαδή, κατά κλείδι για να μην το τράβεξω στο κομμάτι αυτό, αν πήγαινε ο Αγγέλου και έλεγε μόλις αποκλείστηκε από το Champions League ότι δεν πάω στην Ευρώπη, ο Γουλέλμος θα πετύσω τη χαρά του. Έτσι. Γιατί θα έλεγε ωραία, γλιτώνω 78 χιλιάρικα, μπορώ να τα δώσω κάπου αλλού. Ξεκάθαρο. και οι παίχτες, θεωρώ, οι ξένοι και οι Έλληνες, θα λέγανε εντάξει, συγκεντρωνόμαστε σε ένα παιχνίδι τη εβδομάδα, έχουμε αυτό το παιχνίδι στην Ελλάδα, οι δυνατότητες της ομάδας είναι συγκεκριμένες, δεν πάμε ούτε να πάρουμε πρωτάθλημα. Έτσι, και ειδικά μετά την περσινή χρονιά, θέλουμε να φύγουμε από μια τέτοια ανάλογη διαδικασία όσο γίνεται γρηγορότερα. Και θα πω το άλλο, αν ο Άρης ομιγαίνει τον λόγο τώρα, έτσι, παίρνουμε το αρνητικό σενάριο. Χάνει τη Ρόδο, χάνει το Περιστέρι, πάει στον ΠΑΟΚ. Χάνει τον ΠΑΟΚ. Τι ρεκόρ έχει? 1-6. Στις πρώτες 7 αγωνιστικές, 1-6. Άρα, περσινά, πώς το λέμε, περσινά ξανασταθεί, περσινά φιάλτες. Και η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη, παιδιά. Σε πολλά επίπεδα, σε αυτό το κομμάτι. Πέρσι τουλάχιστον ο Γιαννάκης μπορούσε να κάνει και δύο κινήσεις μέσα στη χρονιά. Όσο περνάει ο καιρός, ο Αγγέλου, γι' αυτό λέμε τώρα για τον Αγγέλου, σε ένα μήνα μπορεί όλοι αυτοί οι παίκτες που ζούσαμε πριν να έχουν κλείσει. Ναι. Και δεν μπορεί να κάνει καμία μεταγραφή. Mm-hmm. Οπότε για ποιο λόγο να λέμε για την Ευρώπη. Και να σου πω κάτι, βλέπω και τον κόσμο ήδη που αντιδράει. Και εγώ που μίλησα με πολλούς φιλάδους μετά το μάτς σήμερα και από τα social media που παίρνεις λίγο κλίμα κόσμου, περισσότεροι λένε γιατί πήγαμε. Γιατί αν δεν πας σε μια τέτοια διοργάνωση για να την κυνηγείς, να το πάρεις που λέμε, γιατί πας για να αποκλειστεί τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Γιατί δεν κερδίζει κάτι. Mm-hmm. Έτσι δεν κερδίζει κάτι. Mm-hmm. Είναι μεγάλη κουβέντα και αυτό. Εντάξει, η αποστολή να πω ότι επιστρέφει τώρα, ο δικός πήγε στην Σόφια, επιστρέφει και αυτή. Ο δικός, ηρεμία και εντάξει, ξεκούρασε το Σαββατοκύριακο και κάποια στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του Παπαντονίου, αν θα προχωρήσει. Ναι, νομίζω ότι και αυτό ο Νίκο θα από Κυριακή, αν θα τελειώσει λογικά το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ, νομίζω Κυριακή Δευτέρα, αν προχωρήσει το θέμα, θα ανακοινωθεί γιατί θα πρέπει να τον πάρει λογικά και δεν ξέρω αν μπορεί να δηλωθεί και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορεί να δηλωθεί στα ευρωπαϊκά. Έτσι, γιατί τώρα με αυτή την οργάνωση δεν το ξέρω αν απλά τον πάει στο ρόστερ και παίζει. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον να τον είναι για την Ελλάδα. Ωραία, Σταμάτη. Ωραία. Να είσαι καλά. Σταμάτη, να είσαι καλά για το πληρέστατο ρεπορτάζ, φίλε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταμάτη Μουρελή σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπασκετικό Άρη, καθώς σήμερα έχει διαιτήθηκε. Τα είπε όλα. Φτάσαμε 12 ακριβώς. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας και η ζούγκλα του εδώ. Ξεκινάει. Λίγο μετά το διάλειμμα. Δεν ξέρει κανένα πότε θα τελειώσει. Ώρα θα τελειώσει. NBA έχει τίποτα καλό να δούμε σήμερα. Έχει 4,5 ώρα, έχει δύο πολύ ωραία παιχνίδια. 4,5 ώρα, λοιπόν. Δύο... Golden State Warriors, New Orleans Pelicans. Ναι. Και LeBron με Doncic. Ο Γιάννης. Νομίζω δεν παίζει σήμερα. Εντάξει. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.